Ήθελα να μου πείτε, είστε κομμουνιστής, κύριε Παπακωνσταντίνου? Η ελληνική κοινωνία θεωρεί ότι υπέχεται ευθύνη. Για λύσεις μην με διακόπτετε. Οι ευθύνες είναι ανάγωγο, κύριε Παπακωνσταντίνου. Λίγη αγωγή, σας παρακαλώ. Μπορούμε Μπορείτε να μου αφήσετε να αφιερώσω το λόγο μου. Αν έχετε καλοσύνη, σας παρακαλώ πολύ. Μην με διακόπτετε. Στη δημοκρατία ο πολίτης είναι κυρίαρχος και ο πολιτικός ακούει, κύριε Παπακωνσταντίνου. Εάν πάνε να διαπραγματευτούν το μνημόνιο χωρίς να έχουν ανασυγκροτήσει τον εαυτό τους και το κράτος, θα τους πετάξουν έξω. Εάν πάνε αφού πάρουν τα μέτρα της ανασυγκρότησης και δώσουν δείγμα γραφής τι εννοούν, πρώτον δεν θα χρειαστούν τα μέτρα του μνημονίου, γιατί θα αρνούσουν από αλλού πόρους, από αυτούς που διέφυγαν στο παρελθόν με τη φοροδιαφυγή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας δεχτήκατε σήμερα στο γραφείο σας. Καιρό θέλαμε να κάνουμε αυτή την συνέντευξη, να ακούσει ο κόσμος μια διαφορετική άποψη ως προς το τι συμβαίνει στην Ελλάδα και πώς μπορούμε να την αλλάξουμε. Και νομίζω ότι θα ήταν μια χρήσιμη κουβέντα να μάθει ο κόσμος συγκεκριμένα και πρακτικά πώς μπορούμε να αλλάξουμε το κράτος και να φτιάξουμε ένα νέο σύνταγμα που αρμόζει στον ελληνικό λαό. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα κράτους, το οποίο σήμερα αρχίζει να το αντιμετωπίζει και ο υπόλοιπος δυτικός κόσμος. Για πρώτη φορά στην ιστορία του νεότερου ελληνισμού, η ελληνική κοινωνία συναντιέται στο ίδιο πρόταγμα, στην ίδια επιδίωξη που συναντιέται και με τον δυτικό κόσμο, ευρωπαϊκές χώρες κυρίως. Τι θέλω να πω με αυτό? Ότι από διαφορετικούς δρόμους οδηγούμαστε στο ίδιο πρόβλημα και επομένως στον ίδιο τρόπο αντιμετώπισης του. Τι συνέβη στην Ευρώπη και στο δυτικό κόσμο τα τελευταία χρόνια? Έχει ανατραπεί η ισορροπία που υπήρχε, μια σχετική ισορροπία ανάμεσα στην κοινωνία, στο κράτος και στην αγορά. Η κοινωνία στο παρελθόν συναντιόνταν με την πολιτική, με τις πολιτικές δυνάμεις, στους δρόμους, στις διαδηλώσεις, στην υποστήριξη των κομμάτων, στις απεργίες. Εκεί μπορούσε να διαμορφώνει συσχετισμούς και να κερδίζει πόντους. Εργασιακά δικαιώματα, κοινωνικές παροχές, αυτό που λέγεται κράτος πρόνοιας, ελευθερία και άλλα τέτοιου είδους θέματα τα οποία είχαν να κάνουν με αυτό που αφορά το συμφέρον της κοινωνίας ως συνόλου και όχι μόνο το συμφέρον των ομάδων ή διαφόρων κοινωνικών τάξεων που ξεχωρίζουν και έχουν επιρροή. Σήμερα δηλαδή, από τη δεκαετία του 80, για πολλούς λόγους, κυρίως όμως διότι η οικονομία και η επικοινωνία έχουν αυτονομηθεί από το κράτος, που προηγουμένως είχαν ανάγκη την προστασία του και τη φροντίδα, και η οικονομία και όλοι οι τομείς της κοινωνικής ζωής έχουν αυτονομηθεί λοιπόν και κινούνται σε παγκόσμιο επίπεδο. Ενώ οι κοινωνίες παραμένουν μέσα στην εστία τους. Επομένως, η οικονομία φεύγοντας μπορεί να επανέλθει, αλλά να επανέλθει με έναν τρόπο ο οποίος είναι ανατρεπτικός του καθεστώτος που ίσχυε προηγουμένως, διότι θέτει σε καθεστώς ομοιρίας την ίδια την πολιτική. Επομένως, το ερώτημα
που τίθεται σε σχέση με την Ευρώπη και που αφορά και την Ελλάδα, γιατί εκεί θα καταλήξω, είναι πώς μπορεί η κοινωνία να αντισταθμίσει την επιρροή ή τη δύναμη των αγορών μέσα στο κράτος, στο δυτικό κράτος κατά προτεραιότητα, διότι η κρίση είναι στο δυτικό κράτος. Δεν μπορεί μέσα στο ίδιο αυτό σύστημα με τους παραδοσιακούς τρόπους ολόκληρη η κοινωνία να κατέβει στους δρόμους ή να απεργήσει. Τη γράφουν οι πολιτικοί και οι αγορές που τους έχουν σε ομοιρία στα παλαιότερα των υποδημάτων τους. Βλέπουμε τι γίνεται στην Ευρώπη σήμερα. Η ολόκληρη η συζήτηση για την υπέρβαση της κρίσης γίνεται με τους όρους της αγοράς. Τι θέλει και τι συμφέρει στις αγορές. Δηλαδή η πολιτική αυτή τη στιγμή έχει ως σκοπό της το συμφέρον των αγορών και όχι το συμφέρον των κοινωνιών. Ποιο είναι το μεγάλο, ο μεγάλος φόβος που κινείται στο επίπεδο των πολιτικών σαλονιών της Ευρώπης? Ακούω τώρα εδώ στην Ελλάδα ότι είναι η αριστερά. Η αριστερά έχει γίνει η ουρά του παγκόσμιου καπιταλισμού. Δεν έχει κανένα ρόλο να παίξει, διότι δεν έχει καμία ιδεολογία και καμία πρόταση έξω από το σύστημα να παίξει. Αυτό που φοβούνται οι πολιτικές, οι ευρωπαϊκές, οι πολιτικές δυνάμεις, οι πολιτικές εξουσίες και οι αγορές είναι η κοινωνία. Όσο η ανάσα της κοινωνίας πλησιάζει την πολιτική, τόσο περισσότερο την φοβούνται και κοιτάνε πώς θα την φέρουν στην άκρη, στο περιθώριο. Να την κρατήσουν στο περιθώριο, γιατί στον ιδιωτικό της χώρο είναι. Πώς μπορεί η κοινωνία να αντισταθμίσει επομένως τη δύναμη των αγορών? Με έναν και μόνο τρόπο πια. Με το να αξιώσει να αλλάξουν οι σχέσεις μέσα στην πολιτεία και όχι να παραμένει στον ιδιωτικό χώρο που είναι σήμερα. Αυτό σημαίνει κάτι άλλο που μπορούμε να το δούμε αργότερα διεξοδικά. Ότι πρέπει να ανασυγκροτήσουμε τις έννοιες που αποτελούν το περίβλημα της ιδεολογικής μας αντίληψης για τα πράγματα. Να πάψουμε να νομίζουμε με τόση βεβαιότητα ότι το σημερινό σύστημα είναι δημοκρατικό και αντιπροσωπευτικό. Γιατί αν ήταν έστω αντιπροσωπευτικό, οι κοινωνίες δεν θα ήταν στον ιδιωτικό χώρο αλλά στον δημόσιο χώρο, δηλαδή μέρος του συστήματος. Η κοινωνία δεν συναντιέται με την πολιτική μέσα στο σύστημα. Το σύστημα το κατέχει εξ ολοκλήρου το κράτος και αυτοί που έχουν την νομιμοποίηση να το διαχειρίζονται. Αυτό είναι το πρόβλημα σήμερα. Είναι παντοδύναμες οι αγορές, διότι το σύστημα το κατέχουν κάποιοι που θα έπρεπε να δουλεύουν για το συμφέρον της κοινωνίας, αλλά δουλεύουν για το συμφέρον των αγορών. Και δεν υπάρχει αντιστάθμισμα για να μπορεί να παιχθεί ένας τέτοιος ρόλος. Άρα, αυτοί που κατέχουν το κλειδί για να κάνουν δημόσιες πολιτικές, δηλαδή πολιτικές προς το συμφέρον της συλλογικότητας, δεν έχουν ούτε συμφέρον ούτε δυνατότητα αυτή τη στιγμή να παίξουν το ρόλο των δημοσίων πολιτικών. Και γι' αυτό το λόγο διαπιστώνουμε ότι οι κοινωνίες, μη έχοντας βάση συλλογικότητας, όπως το παρελθόν που ήταν μάζα και κατέβαινε στους δρόμους ως μάζα και μπορούσε να αντισταθμίσει, βρίσκονται σε αυτή την αδυναμία. Πρέπει να τους δώσουμε βάθρο θεσμικό για να αποκτήσει, να ανακτήσει τη συλλογικότητά της. Να έρθουμε λοιπόν τώρα στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα υπήρχε μια διαρκής αναντιστοιχία, εγκαταστάθηκε ανάμεσα στο κράτος και στην κοινωνία. Το κράτος αυτό ποτέ δεν λειτουργήσε με σκοπό πολιτικής το συμφέρον της κοινωνίας. Να κάνω μια ερώτηση. Παρακαλώ. Αν κοιτάξουμε από την αρχή, από την γέννηση του ελληνικού κράτους, υπήρχε κάποια περίοδο που η Ελλάδα ήταν ανεξάρτητη? Μόνο στην περίοδο του Καποδίστρια. Σε καμιά άλλη. Συνεπώς η κατοχή της ελληνικής κοινωνίας πλησιάζει σχεδόν 200 χρόνια, στα οποία... Δεν είναι όμως αυτό, είναι πολύ για να διαστρέψουν τη λογική του πράγματος, μας λένε ότι η Ελλάδα έπαψε να είναι ελεύθερη από τον 4ο αιώνα π.Χ. Είναι μεγάλο λάθος. Η Ελλάδα έπαψε να είναι ελεύθερη
από την περίοδο της τουρκοκρατίας, κυρίως όμως από τη στιγμή που συγκροτήθηκε ως απολυταρχικό κράτος στην νεότερη εποχή, από το 1830 και μετά, 32. Τα πράγματα είναι πολύ ξεκάθαρα. Αποδίδουν στο παρελθόν, δηλαδή στο παρελθόν των Ελλήνων, στην τουρκοκρατία και στην κοινωνία την ευθύνη για το κράτος αυτό, διότι το επιχείρημά τους είναι, αφού το κράτος αυτό είναι όπως κάθε κράτος στην Ευρώπη, γιατί εδώ λειτουργεί στρεβλά, άρα η κοινωνία φταίει. Θα πω από μια άποψη ότι η κοινωνία όντως φταίει, αλλά όχι με τον τρόπο και με το επιχείρημα που διατείνονται οι κρατικοί διανοούμενοι, ότι δηλαδή φταίει η κοινωνία γιατί είναι περιφέρεια, γιατί είναι τριτοκοσμική, αλλά γιατί είναι πολιτικά υπεραναπτυγμένη, δηλαδή αντιπροσωπεύει μια κληρονομιά την οποία είχε μέχρι και το τέλος της τουρκοκρατίας, η οποία κληρονομιά είναι αναντίστοιχη προς το κράτος. Το κράτος αυτό δημιουργήθηκε για να βγάλει τις φεουδαλικές κοινωνίες της Ευρώπης από τη φεουδαρχία και τις κάνει ελεύθερες και εξελίχθηκε μαζί του. Η ελληνική κοινωνία δεν ήταν φεουδαλική, ήταν κοινωνία δημοκρατική με την έννοια της αυτοκυβέρνησης και όχι με το ιδεολόγημα που γίνεται σήμερα, που διακρίνει μεταξύ άμεσης και έμεσης δημοκρατίας, ως εάν ένα σύστημα όπως και ένα τραπέζι είναι άμεσο και έμεσο. Αυτές είναι ανοησίες, τις οποίες τις έχουν ενσταλάξει στο μυαλό μας για να κοιμόμαστε ήσυχοι ότι ζούμε σε δημοκρατία. Δημοκρατία είχαμε στα κοινά των Ελλήνων, που είναι τα συστήματα των πόλεων κρατών της αρχαιότητας, όπως προσαρμόστηκαν στην περίοδο της Οικουμένης και που τα διατήρησαν και οι Τούρκοι γιατί τα είχαν ανάγκη. Και επομένως καταργήθηκαν με τη συγκρότηση του κράτους. Οπισθοδρομήσαμε για να εξευρωπαϊστούμε. Οπισθοδρομήσαμε από άποψη προόδου. Αν λοιπόν υπάρχει ένα πρόβλημα, είναι γιατί το κράτος αυτό δημιουργήθηκε στο όριο του ελληνισμού, του ελληνικού έθνους, σε ένα περιθωριακό μέρος του ελληνισμού και καταργώντας το σύστημα του ελληνισμού που του δημιουργούσε θεσμική συλλογικότητα, δήμο. Άρα, έχοντας δημιουργηθεί στο περιθώριο του ελληνισμού και προτεκτοράτο, ουσιαστικά θεσμικό προτεκτοράτο των δεσποτικών δυνάμεων της Ευρώπης, είχε κάθε λόγο να μην θέλει την εθνική ολοκλήρωση. Γιατί εάν ενσωματωνόταν στο κράτος αυτό περιοχές αστικές, παραδείγματος χάρη, αναπτυγμένες, όπως η Θεσσαλονίκη, όπως τα Μπελάκια, όπως η τα Γιάννενα, όπως η Σμύρνη, η Τραπεζούντα, η Κωνσταντινούπολη, θα άλλαζε άρδιν η κοινωνική σύνθεση, η οικονομική σύνθεση και συγχρόνως η πολιτική σύνθεση αυτού του κράτους. Αυτοί δηλαδή που ηγεμόνευαν στο κράτος προηγουμένως, θα γινόταν το πολύ πρόεδροι ορεινών κοινοτήτων. Είχαν κάθε λόγο επομένως να μην θέλουν αυτή την εθνική ολοκλήρωση και γι' αυτό την καταπολέμησαν και χρησιμοποίησαν απλώς το επιχείρημα της μεγάλης ιδέας για να αντλούν νομιμοποίηση από την κοινωνία που είχε το αίτημα της μεγάλης ιδέας. Δεν πολιτεύονταν όμως κατά το αίτημα της μεγάλης ιδέας. Το δεύτερο είναι, άρα δεν έβαλαν την αστική τάξη που ήταν τεράστια και οικουμενική, την ελληνική αστική τάξη, μέσα στο κράτος και δεν άφησαν να αναπτυχθεί και η ελληνική αστική τάξη μέσα στο κράτος. Γιατί νέμονταν όλο το δημόσιο χώρο. Απ' την άλλη μεριά κατήργησαν και τη θεσμική συλλογικότητα των Ελλήνων. Η κοινωνία λοιπόν ξέμεινε έχοντας μια υπερανάπτυξη πολιτική η οποία δεν της επέτρεπε να λειτουργεί ως μάζα όπως λειτουργούσε ο δουλοπάρικος της Ευρώπης που μόλις έβγαινε από τη φεουδαρχία, που ακολουθούσε και μόλις έπαιρνε την ψήφο, το δικαίωμα της ψήφου, την εκχωρούσε σε έναν Χίτλερ ή σε έναν αντίστοιχο με τον Χίτλερ, γιατί σωτηριακά έβλεπε την πολιτική, όχι ως πράξη δικής του αυτονομίας, με αποτέλεσμα
αφού είχε την, διατήρησε την οτροπία αλλά έχασε τη θεσμική βάση της συλλογικότητας, ο καθένας να διαπραγματεύεται την ψήφο του με αυτόν ο οποίος κατέκτησε για τον εαυτό του, δηλαδή τον πολιτικό, την θεσμική συλλογικότητα του Δήμου. Πήρε την πολιτική κυριαρχία λοιπόν το κράτος, άρα ο πολιτικός, και την έχασε η κοινωνία. Τι ξέμεινε? Η πολιτική λογική, το ότι θα πάω σε αυτόν που έχει πολιτική αρμοδιότητα. Επομένως, αποδομήθηκε η συλλογικότητα, η πολιτική τάξη είχε κάθε συμφέρον να την κρατάει αποδομημένη, γιατί αντλούσε από εκεί νομιμοποίηση ηγεμονίας και συγχρόνως έκανε ό,τι ήθελε, διότι μοίραζε τις δημόσιες πολιτικές εξατομικεύοντας, δηλαδή αντί να ασκεί πολιτικές ανάπτυξης, ασκούσε πολιτικές ρουσφετιού, διότι με τον πολίτη βρισκόταν αντιμέτωπος, όχι με τη συλλογικότητα της κοινωνίας, με το σύνολο των πολιτών. Αυτό είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε σήμερα και το αντιμετωπίσαμε σε όλη τη διάρκεια. Δεν αποδόμησε αυτό το κράτος, κατέστρεψε δηλαδή τον ελληνισμό, που δεν είχε καμία αντιστοιχία με την εικόνα του, και συγχρόνως κατέστρεψε και τη συλλογικότητα της κοινωνίας, με αποτέλεσμα να λειτουργεί αποδομητικά, καταστροφικά και προς τα έξω και προς τα μέσα. Κύριε Κοντογιώργη, μιας και πιάσαμε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα ιστορική ανασκόπηση. Μιλάω για το σήμερα. Αν θέλουμε να ερμηνεύσουμε το σήμερα, πρέπει να μιλήσουμε με όρους ιστορίας. Δηλαδή, γιατί υπάρχει ακόμα, γιατί επιμένει. Σίγουρα. Και ένα πολύ σημαντικό ερώτημα που γεννάται είναι ποιοι επέβαλαν τότε αυτό το πολιτικό σύστημα. Το επέβαλαν οι απολυταρχίες της Ευρώπης για να ελέγξουν την ελληνική κοινωνία και συγχρόνως για να καταστρέψουν τον ισχυρό και ηγεμόνα ουσιαστικά σε τρεις αυτοκρατορίες από τη μία ή την άλλη άποψη, ελληνισμό που ήταν έξω από το ελληνικό κράτος. Ήταν το μακρύ χέρι τους εδώ για να ελέγξουν όλη αυτή την περιοχή. Αυτό οφείλεται σε ένα γεγονός, ότι απέτυχε παταγωδός η Επανάσταση. Πανηγυρίζουμε ότι απελευθερωθήκαμε και δεν εκτιμάμε αυτό που χάσαμε επειδή υπήρξε η αποτυχία της Επανάστασης. Όχι γιατί δεν έπρεπε να απελευθερωθούμε, αλλά γιατί οργανώθηκε με τέτοιο τρόπο η Επανάσταση που ήταν μοιραίο να οδηγηθούμε εδώ που οδηγηθήκαμε. Και το κράτος που θεωρήθηκε ελληνικό κράτος έγινε απλώς ένα προτεκτοράτο που, έχοντας αποδομήσει και την εσωτερική του συλλογική συνοχή, οδήγησε με μαθηματική ακρίβεια στη συνέχεια στην καταστροφή. Για ποιο λόγο όμως απέτυχε η Επανάσταση? Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Είναι μεγάλο θέμα διότι εδώ πρέπει να καταργήσουμε από το μυαλό μας οτιδήποτε έχει να κάνει με αυτό που διδασκόμαστε από το σχολείο μέχρι στην καθημερινότητά μας. Η Επανάσταση απέτυχε διότι δυστυχώς δεν συνεκτιμήθηκε η ιδιαιτερότητα της ελληνικής κοινωνίας και θελήσαμε να εφαρμόσουμε το παράδειγμα της Γαλλικής Επανάστασης. Ποια είναι η διαφορά όμως? Διότι το πρόταγμα της Ελληνικής Επανάστασης, το σχέδιο για το κράτος που θα έπρεπε να δημιουργηθεί, το ξέρουμε. Είτε πάρουμε τους φαναριώτες, είτε την Εκκλησία που ήθελε διαδοχή, είτε πάρουμε το Ρήγα και όσους ήθελαν επανάσταση, ξέρουμε ότι θέλανε ένα κράτος που αφενός θα κρατούσε την πραγματικότητα που ζούσε ο ελληνικός κόσμος τότε, που ήταν κοινωνίας εν ελευθερία μέσα στα κοινά, δηλαδή η ανάπτυξη της οικουμένης, με τη μετάβαση στη μεγάλη κλίμακα του κράτους έθνους. Ο Ρήγας το περιγράφει πολύ χαρακτηριστικά αυτό. Κρατάει τα κοινά, κρατάει τη δημοκρατία, δηλαδή την αυτοκυβέρνηση, μέσα στα κοινά και συγχρόνως, αντί να βάλει στην κορυφή μιας κοσμόπολης την πρωτεύουσα, όπως ήταν στο Βυζάντιο η Κωνσταντινούπολη, φτιάχνει ένα κεντρικό πολιτικό σύστημα που περιλαμβάνει ολόκληρη την κοινωνία της επικράτειας, αλλά ένα πολιτικό σύστημα που έχει σχέση δημοκρατίας, δηλαδή αυτοκυβέρνησης, αυτό που ονομάζουν με τον
άθλιο τρόπο σήμερα, τον ιδεολογικό, άμεση δημοκρατία. Αυτό το σύστημα λοιπόν δεν ήταν επαναστατικό παρά μόνο ως προς το εθνικό σκέλος να διώξουν τον κατακτητή. Ήταν εντελώς αντιπροσωπευτικό του καθεστώτος που ζούσαν οι ελληνικές κοινωνίες μέσα στα κοινά σε περίοδο εθνικής κατοχής. Συνεπώς μας επιβλήθηκε ένα σύστημα το οποίο είναι αντίθετο προς την ελληνική ιδιοσυγκρασία. Έρχονται λοιπόν ο Ρήγας, παραδείγματος χάρη, ο οποίος έχει αυτή την ιδιοφυΐα στη σύλληψη της πολιτείας, του συντάγματος του, να πει ότι με το να εξαγγείλει την επανάσταση θα εξεγερθεί ο ελληνικός κόσμος όπως εξεγέρθηκε ο γαλλικός. Δεν συνεκτίμησε κάτι. Ότι η γαλλική επανάσταση ήταν κοινωνική επανάσταση, όχι εθνική. Ήθελε δηλαδή να απελευθερωθεί ο δουλοπάρικος και οι στριμωγμένες μέσα στο καθεστώς της κρατικής δεσποτείας, της φεουδαρχίας, νέες αστικές δυνάμεις. Άρα υπήρχε η κρίσιμη ύλη η οποία θα δημιουργήσει την επανάσταση, που ήταν η εξαθλίωση και το αδιέξοδο. Μόλις τους φώναζες «Ελάτε να καταλάβετε τις Βερσαλίες», θα έτρεχαν όλοι. Και για πιάτσικο και για απελευθέρωση. Η ελληνική κοινωνία ήταν πολυσήμαντη και πολιτιακά, γιατί κάθε κοινό είχε το δικό του πατριωτισμό, εκτός από τον εθνικό, αλλά είχε όμως και κοινωνική στρωμάτωση τεράστιας εμβέλειας. Υπήρχαν οι μεγαλοαστοί, οι μεσαίοι αστοί, οι έμποροι των κοινών της περιφέρειας, οι προύχοντες, οι αγρότες, ελεύθεροι όμως, ιδιοκτήτες, χίλιες δυο κοινωνικές κατηγορίες και πνευματικές ηγεσίες. Δεν είχαν κοινό τόπο την εθνική απελευθέρωση, αλλά υπήρχε και μια τρομακτική διαφοροποίηση ως προς πολλά άλλα. Όταν λοιπόν ζητάς από κάποιον να εξεγερθεί για κοινωνικούς λόγους, γιατί υπάρχει κοινωνική ομοιογένεια ουσιαστικά, είναι εύκολο να γίνει μάζα και να τρέξει την επανάσταση. Όταν ζητάς σε μια ανθρωποκεντρική, δηλαδή με χαρακτήρα ελευθερίας κοινωνία, με τέτοια τρομακτική διαφοροποίηση, τότε πρέπει στον καθέναν να απευθύνεις και τον ιδιαίτερο λόγο. Γιατί ο αστός, ο προύχοντας, ο αγρότης, του συντεχνίας κλπ. Θα σκεφτεί με διαφορετικό τρόπο και το ιδιαίτερο συμφέρον του, όπου θα εντάξει και την εθνική του απελευθέρωση. Άρα δεν αρκεί η εξαγγελία. Σε ένα βαθμό ο Αλέξανδρος Υψηλάδης το αντελήφθη και γι' αυτό προσπάθησε να οργανώσει μια στρατιωτική μονάδα στην περιοχή του Ιασίου, να κατέβει προς την Κωνσταντινούπολη, όπου λέγεται ότι είχε προγραμματίσει και την πυρπόληση του ναυστάθμου του τουρκικού και τη σύλληψη του Σουλτάνου, ώστε με ένα ουσιαστικά επαναστατικό πραξικόπημα να καταλάβει την εξουσία. Λοιπόν, το είχε οργανώσει κατά εντελώς πρόχειρο τρόπο και βεβαίως τίποτε από όλα αυτά δεν έγινε. Γι' αυτό και δεν είχαμε αυτό τον γενικό ξεσηκωμό που θεωρείται ότι θα έπρεπε να υπάρξει. Υπήρξε. Έτσι, οι μαρτυρίες δείχνουν ότι η επανάσταση επικράτησε, πραγματοποιήθηκε παντού και στη Μικρά Ασία και, και στην Ελληνική Χερσόνησο και παντού. Αλλά δεν είχε το συντονισμό που χρειαζόταν, δεν είχε την ηγεσία, διότι το γεγονός ότι ήταν πολιτιακά σε κοινά διαμορφωμένος ο ελληνικός κόσμος δεν είχε εθνική ηγεσία. Γι' αυτό και βλέπουμε και η επανάσταση η ίδια. Δεν είχε εθνική ηγεσία. Έχουμε πολλούς τοπάρχες, είτε πολιτικούς είτε στρατιωτικούς, οι οποίοι δρούν, διότι το σύστημα των κοινών και όλα τα συντάγματα της επανάστασης είναι βασισμένα στο σύστημα των κοινών. Γι' αυτό και δεν θέλουν κεντρικό κράτος. Το κεντρικό κράτος προσυδειάζει σε κοινωνίες που βγαίνουν από τη φεουδαρχία, που ενσαρκώνει το κεντρικό κράτος στο πολιτικό σύστημα, γιατί οι κοινωνίες δεν έχουν θέση μέσα σε αυτό. Συνεπώς το καταλληλότερο σύστημα για την Ελλάδα εκείνη τη στιγμή που θα εξασφάλιζε και την αυτονομία των... Ήταν η κοσμόπολη. Ένα σύστημα κοινών, συνδυασμού κοινών και γενικής πολιτείας, κεντρικής γενικής πολιτείας,
που θα διασφάλιζε και το σύστημα της οικουμένης και το σύστημα της μεγάλης κλίμακας. Λίγο πολύ, ο ίδιος ο Καποδίστριας του είχε αντιληφθεί αυτό. Και έναν τέτοιο συνδυασμό πήγαινε να κάνει. Και ας μην είχε τις προϋποθέσεις που συνέτρεχαν στην περίοδο της Επανάστασης, πριν από την Επανάσταση. Αλλά ο Καποδίστριας λειτουργούσε ως και μεγαλοφυής πολιτικός και διπλωμάτης, λειτουργούσε μέσα σε ένα πλαίσιο που είχε περιορισμούς. Παρ' όλα αυτά κατάφερε να πραγματοποιήσει τέτοιο έργο στον ελάχιστο χρόνο που κυβέρνησε, που δεν το δημιούργησε ολόκληρος ο 19ος αιώνας στην Ελλάδα. Θα έλεγα και στη συνέχεια. Κάνετε μια αφαίρεση της Αθήνας και σκεφτείτε εάν έλειπαν τα ευεργετήματα των ιδιωτών Ελλήνων από τα κτίρια και τα άλλα, τι θα ήταν η Αθήνα σήμερα. Σκεφτείτε. Ένα απόλυτο ανατολικό μηδενικό. Άρα τι συνέβη και τέτοιος πλούτος που πέρασε από το δημόσιο προϋπολογισμό δεν επενδύθηκε για να γίνει κάτι και ένας ιδιώτης μπορούσε να φτιάξει ένα ζάπιο, μια εθνική βιβλιοθήκη και δεν μπορούσε το ελληνικό κράτος. Πού πήγαιναν αυτά τα χρήματα? Δεν υπήρχαν δημόσιες πολιτικές, διότι αυτός που ήταν αρμόδιος να ασκήσει δημόσιες πολιτικές, δηλαδή προς το συμφέρον της συλλογικότητας, δεν είχε αντιστάθμισμα. Πώς δημιουργείται η συλλογικότητα? Σε μια κοινωνία που βγαίνει από τη φεουδαρχία, η μάζα της κοινωνίας δεν απειλεί το πολιτικό προσωπικό και συγχρόνως μπορεί να επέμβει και να πιέσει. Σε μια κοινωνία αναπτυγμένη πολιτικά που έχει την πολιτική ατομικότητα και όχι την αντίληψη της μάζας, δεν θα συμβεί ποτέ αυτό. Δεν θα λειτουργήσει ως μάζα, παρά μόνο όταν σε συνθήκες εξαθλίωσης. Αλλά και πάλι με το καθεστώς της εξέγερσης, όχι της πολιτείας. Αυτή η κοινωνία λοιπόν που είναι πολιτικά αναπτυγμένη, που έχει την ατομικότητά της, χρειάζεται θέσμηση για να λειτουργήσει, ό,τι γινόταν στην τουρκοκρατία. Χρειάζεται επομένως σήμερα για να αλλάξει το πολιτικό σύστημα, άρα το κράτος, να θεσμηθεί η κοινωνία και αν όχι η κοινωνία, η βούληση της κοινωνίας. Είναι πολύ απλό, ξέρετε. Όμως αυτό δεν συμβαίνει δυστυχώς. Ας περάσουμε λίγο στο σήμερα. Έχετε επισημάνει σε συνεντεύξεις σας ότι σε αντιδιαστολή με όσους λένε ότι η κατοχή της ελληνικής κοινωνίας προέρχεται από την Τρόικα, ότι τελικά η κατοχή είναι διπλή, τόσο εσωτερική όσο και εξωτερική. Θα θέλατε λίγο να μας αναλύσετε αυτή σας την άποψη. Κοιτάξτε, εάν σήμερα μας αφαιρέσουν αυτό το ελάχιστο περιεχόμενο που περιέχει η ψήφος μας, το λέω ελάχιστο γιατί απλώς νομιμοποίηση στο πολιτικό προσωπικό δίνει. Και μάλιστα σε ένα πολιτικό προσωπικό που το έχουν φτιάξει οι μηχανισμοί. Δεν έχει ούτε αντιπροσωπευτικό περιεχόμενο, γιατί δεν έχει το περιεχόμενο του εντολέως, δεν είναι ούτε καθορίζει το περιεχόμενο της εντολής, τις πολιτικές που θα ασκηθούν, ούτε μπορούμε να υποβάλουμε στη δικαιοσύνη τους κλέφτες και τους απατεώνες που λειτουργούν ως συμμορίες σε όλο το κράτος και στο πολιτικό σύστημα, ούτε μπορούμε βεβαίως και να τους ανακαλέσουμε, παρά μόνο να δώσουμε νομιμοποίηση στους μηχανισμούς, οι οποίοι, πρέπει να πούμε, το πούμε και μετά αν θέλετε, καταργούν, παραβιάζουν το ίδιο το σύνταγμα που ήδη εγκαθίδρυσαν αυτή τη στιγμή, σε όλα τα πεδία. Λοιπόν, αυτό το πολιτικό σύστημα δεν μπορεί να λειτουργήσει με καμία άλλη λογική παρά μόνο με τη λογική του κατακτητή. Τι σημαίνει αυτό? Η ψήφος χρησιμοποιείται για να αποδομηθεί η συλλογικότητά μας και να οδηγηθούμε σε ένα καθεστώς κατοχής πολιτικής. Γιατί ερμηνεύω την κατοχή, την σχέση κοινωνίας και πολιτικής στην Ελλάδα ως κατοχή? Ξεκίνησα να λέω για την ψήφο. Αυτή την ελάχιστη ψήφο λοιπόν, αν μας την αφαιρέσουν σήμερα, θα θεωρήσουμε ότι το σύστημα είναι δικτατορία, αυταρχικό καθεστώς, έτσι δεν είναι? Ωραία. Όταν λοιπόν από την έλευση της απόλυτης μοναρχίας, της βαβαρικής, μας αφαίρεσαν ολόκληρη τη θεσμική βάση της ιδιότητάς μας ως τουλάχιστον εντολέων, ως κατόχων του πολιτικού συστήματος.
που η ψήφος μας δηλαδή εκεί περιείχε όχι την εκλογή, αλλά την αποφασιστική αρμοδιότητα. Κατήργησαν δηλαδή τη δημοκρατία ή κατελάχιστον την αντιπροσώπευση για να μας επιβάλλουν ένα πολιταρχικό καθεστώς, το οποίο ισχύει ακόμα και σήμερα. Γιατί αποδομεί τη συλλογικότητα και γι' αυτό λειτουργεί και χωρίς απόλυτο μονάρχη, απολυταρχικά. Αυτό γιατί να μην το θεωρήσουμε ότι είναι ένα αυταρχικό καθεστώς σε σχέση με το επίπεδο πολιτικής ανάπτυξης κοινωνίας, το αίτημα που είχε δηλαδή, το σύστημα που είχε. Μα είναι απολυταρχικό. Άρα λοιπόν είναι ένα σύστημα κατοχής, το οποίο μάλιστα όταν πιέζεται από την κοινωνία αναζητά εξωτερική νομιμοποίηση. Μέχρι πρόσφατα είχαμε το θεσμό της μοναρχίας που ασκούσε αυτό τον έλεγχο, τώρα έχουμε την εξωτερική νομιμοποίηση που αναζήτησε το πολιτικό προσωπικό στην Τρόικα για να αντισταθμίσει την απουσία νομιμοποίησης και μάλιστα την επιθετική άρνηση να τους δώσουν νομιμοποίηση από την πλευρά της κοινωνίας. Γι' αυτό είναι, είμαστε υποδιπλή κατοχή. Και εδώ να διαλύσουμε έναν μύθο που έχει επικρατήσει ότι το μνημόνιο ήταν μονόδρομος. Κοιτάξτε, πρώτα-πρώτα εγώ έχω ορίσει την μεταπολίτευση ως την ολοκληρωτική επαναφορά στο καθεστώς της φαυλοκρατίας του 19ου αιώνα. Οι χειρότερες μέρες του δεύτερου μισού του 19ου αιώνα είναι αυτές που ζήσαμε από πλευράς φαυλοκρατίας, λαιλατικής αντίληψης της πολιτικής επί της κοινωνίας, από τη δεκαετία του 80 μέχρι σήμερα. Πρώτον λοιπόν, η καταχρέωση που έγινε, να μην το ξεχνάμε, έγινε όχι γιατί είχε ανάγκη η κοινωνία, να τις αυξήσουμε δηλαδή έστω με δανειακό τρόπο το εισόδημα, αλλά γιατί δεν έφτανε για τη λαιλασία η οποία είχε ξεκινήσει και επιχειρήτως συστηματικά του δημόσιου πλούτου από την κομματοκρατία. Δανειζόταν γιατί αφενός είχε το κράτος γίνει αντικείμενο ιδιοποίησης και δεν έπαιζε το δημόσιο ρόλο του για να πατάσει τη φοροδιαφυγή, να μην σπαταλά, να μην καταδυναστεύει την κοινωνία, και αφετέρου είχε ως συνέπεια όχι μόνο να μην φτάνουν αυτά που εισέπρατε το κράτος για να το λαιλατήσει και να ασκήσει περαιτειακές πολιτικές, αλλά δανειζόταν και επιπλέον για να κάνουν τα ίδια. Αυτό που βλέπουμε σήμερα να συμβαίνει με τον Τζοχαντζόπουλο δεν είναι μεμονωμένη περίπτωση, εξαίρεση. Ό,τι έκανε ο Τζοχαντζόπουλος το κάνανε σχεδόν όλοι. Και όσοι δεν το κάνανε το νομιμοποιούσαν με την ψήφο τους. Επομένως είναι το γενικό φαινόμενο που μας εξηγεί γιατί καταχρεώθηκε το κράτος σε μια κοινωνία που έχει ελάχιστο τον χαμηλότερο βαθμό δανεισμού στην Ευρώπη. Ο ιδιωτικός δανεισμός της κοινωνίας είναι ο χαμηλότερος στην Ευρώπη. Το κράτος δανείζεται περισσότερο, όχι για να επενδύσει. Γι' αυτό και επιμένω ότι η κοινωνία ζούσε κάτω από το όριο των δυνατοτήτων της, διότι ένα μεγάλο μέρος το λαιλατούσε το πολιτικό προσωπικό και ένα μεγάλο μέρος δεν μπορούσε να το αναπτύξει η κοινωνία ως επιχειρηματική άλλη δραστηριότητα, διότι τις το έπαιρνε με το λαδόσιμο αλλά και με τα εμπόδια που έβαζε η ίδια η κομματοκρατία. Από την άλλη, αν... Να έρθουμε όμως, αν μου επιτρέπετε, στο τελικό. Φτάσαμε στις εκλογές του 9. Η προηγούμενη κυβέρνηση δεν έκανε το παραμικρό. Το γνωστό άστο για αργότερα σήμαινε τι μας νοιάζει. Η επόμενη απλώς διατύπωσε ένα πολιτικό επιχείρημα για να έχει άλοθη για το μέλλον, ότι δήθεν θα έπαιρνε μέτρα μετά τις εκλογές. Αλλά από την άλλη μεριά έρχεται η επόμενη κυβέρνηση, η οποία 5 μήνες, ενώ τις λέγανε πάρε μέτρα για να μην κινητοποιηθούν οι αγορές, να μας πάρουν είδηση, διακήρυξε την πτώχευσή μας, την υπερχρέωσή μας και συγχρόνως δεν έπαιρνε κανένα μέτρο. Το έχουν ομολογήσει γιατί. Δεν το ανακαλύπτω εγώ. Γιατί δεν ήθελαν να αναλάβουν το πολιτικό κόστος. Δεν ήθελαν να συγκρουστούν με τους πυλώνες της λαιλασίας που δημιούργησαν
μέσα στο κράτος, που είναι από το συνδικαλισμό, τις ομάδες συμφερόντων, τους εργολάβους και όλα τα άλλα. Εάν αυτά τα μετρίαζαν ελαφρώς, έπαιρναν μέτρα δηλαδή περιορισμού της λαιλασίας και της πατάλης και ορισμένα μέτρα να κινηθεί ο κρατικός μηχανισμός, δεν θα χρειαζόταν να μπούμε στο μνημόνιο. Ακόμα και όταν μπήκαμε στο μνημόνιο, έλεγα από την αρχή ότι θα χρειαστούμε πολλά μνημόνια, διότι δεν παίρνουν στοιχειώδη μέτρα, διότι μεταχειρίζονται το μνημόνιο και την κρίση όπως τον τοξικομανή που του δίνουμε το επιπλέον, την επιπλέον δόση του αντί να παίρνουμε μέτρα για την ανάταξή του. Κανένα μέτρο απολύτως. Και πάντα έλεγαν να πάμε στην Ευρώπη, η Ευρώπη να τα κάνει. Απευθύνθηκαν στην Ευρώπη γιατί δεν θέλανε να αναλάβουν το πολιτικό κόστος. Αλλά η έννοια του πολιτικού κόστου στην Ελλάδα δεν είναι έννοια που απευθύνεται στην κοινωνία. Δηλαδή, που έχει τη σκέψη της για το τι λέει η κοινωνία, είναι έννοια η οποία έχει να κάνει με το τι θα πουν οι ομάδες συμφερόντων. Αυτοί που είναι συγκατανευσιφάγοι και λιμένονται το δημόσιο κορβανά γύρω από το κράτος. Αυτό είναι το πρόβλημα, διότι αυτοί κυβερνούν, η κοινωνία δεν τους ενδιαφέρει, γι' αυτό και βλέπετε με μια έπαρση να λένε δεν κυβερνάμε με βάση τις δημοσκοπήσεις. Τι είναι οι δημοσκοπήσεις? Δεν είναι η βούληση της κοινωνίας? Σε αυτήν δεν έπρεπε να υποτάσσονται? Και εάν φτάσαμε τόσο χαμηλά και αν θα φτάσουμε ακόμη χειρότερα, οφείλεται ακριβώς στο γεγονός ότι ούτε και σήμερα αυτοί που συντάσσονται με το μνημόνιο και αυτοί που κατηγορούν το μνημόνιο δεν θέλουν να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Με άλλα λόγια, είμαστε και σήμερα δέσμοι αυτού του καθεστώτος της διπλής κατοχής. Είναι σύμφωνες όλες οι κομματικές δυνάμεις να μην αγγίξουν τους πυλώνες της καταστροφής μας, δηλαδή το κράτος, που είναι το πολιτικό σύστημα, η δημόσια διοίκηση και η δικαιοσύνη και η νομοθεσία που οικοδομεί τη διαπλοκή και τη διαφθορά. Γι' αυτό και μεταθέτουν και σήμερα το πρόβλημα στην Ευρώπη. Η Ευρώπη να μας το λύσει είτε μνημονιακά είτε αντιμνημονιακά. Απ' την Ευρώπη να αντλήσουμε δηλαδή τα ωφέλη ή τις ζημιές, αλλά να μην αναλάβουμε εμείς τις ευθύνες μας να αλλάξουμε αυτό που θα μας βγάλει από μόνο του από το μνημόνιο. Γιατί αν ανατάξουμε το κράτος και το πολιτικό σύστημα, θα βρεθούν και οι πόροι, θα βρεθούν και οι δυνατότητες και θα αναστραφεί η κατεύθυνση της πολιτικής, θα αναγκαστούν δηλαδή να πολιτεύονται προς το συμφέρον της κοινωνίας και όχι προς το συμφέρον του κράτους. Ούτε όμως η Τρόικα και η Ευρώπη αγγίζει την κομματοκρατία και το δυναστικό κράτος. Μα είναι η φυσική του σύμμαχη. Τους πιέζουν να πάρουν και μέτρα γιατί φοβούνται κοινωνική έκρηξη, παραδείγματος χάρη για την πάταξη προοδιαφικής, αλλά βλέπετε ότι κάνουν κλεφτοπόλεμο, διότι στηρίζονται σε αυτή την πολιτική τάξη. Αν η πολιτική τάξη δεν ήταν περιδεής και σαφρή, δεν θα ακολουθούσε την πολιτική του μνημονίου ή του αντιμνημονίου, γιατί είναι όλοι μαζί υπόλογοι. Θα είχαν πάρει μέτρα για να υπερβούμε το μνημόνιο. Το πρόβλημά μας δεν είναι η Τρόικα, είμαστε εμείς, είναι το πολιτικό σύστημα που οικοδομεί αυτό το κράτος. Και επομένως, όσο αυτοί ανθίστανται, τόσο θα μας μεταφέρουν στην Τρόικα, είτε ως αντιπαλότητα, είτε ως στέγαση νομιμοποίησης. Είπατε ότι είναι φυσική σύμμαχη. Πάντως και η Τρόικα δεν ζητάει περικοπές από το κομματικό κράτος, ζητάει από τους μισθούς και τις συντάξεις. Μα αστειεύεστε, είναι η ευκαιρία να εφαρμοστεί η λογική των αγορών από το ένα μέρος, στην Ελλάδα, να εξαθλιωθεί η κοινωνία, να εκπέσει εντελώς ο οικονομικός ιστός της χώρας, ώστε να παραδοθούμε, απνευστεί στη διεθνή των αγορών και στις σχέσεις ηγεμονίας που επιχειρεί να οικοδομήσει η Γερμανία μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι σαφές. Αλλά δεν είναι αυτοί που μας έφεραν. Εμείς ρίξαμε την Ελλάδα, δηλαδή η πολιτική τάξη, στις δαγκάνες της διεθνούς των αγορών και της Γερμανίας. Και να πούμε και κάτι για να δείτε πόση σημασία έχει αυτό που επισημαίνουμε. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι τα σκάνδαλα συγκαλύφθηκαν όλα.
Ποιος τολμάει από την πολιτική ηγεσία και από τα κόμματα να έρθει αντιμέτωπος με τη Μέρκελ? Αυτή δεν έχει τους καταλόγους όλων αυτών οι οποίοι χρηματίστηκαν? Δεν είναι μόνο για την εξυγίανση του πολιτικού συστήματος, είναι για την άσκηση πολιτικών αναγκαίο να καθαρθεί το παρελθόν. Άρα ένας λόγος που πρέπει να φύγουν αυτοί από την κυβέρνηση, τα δύο μεγάλα κόμματα, είναι ότι και να θέλουν να αλλάξουν την Ελλάδα, σε περίπτωση που θέλουν, λέμε, δεν θα μπορέσουν, γιατί έχουν στα χέρια, η Μέρκελ έχει στα χέρια να, μια λίστα με ονόματα. Ναι, συμφωνώ μαζί σας, αλλά πρέπει να διευκρινίσουμε κάτι. Ότι το επιχείρημα της αριστεράς, που ήταν διαχρονικό, ότι για όλα αυτά ο δικοματισμός, είναι επιχείρημα το οποίο έχει μια εσφαλμένη βάση. Δεν υπονοείς και, αυτό. Όχι, όχι, θα το εξηγήσω, δεν λέω τι λέει η αριστερά. Έχει μια εσφαλμένη βάση γιατί απλώς θέλουν να υποκαταστήσουν τους ηγεμόνες. Θέλουν να παίξουν, να μπουν στο πολιτικό παιχνίδι, αλλά η αντίληψη περί αναλογικής είναι μια αντίληψη η οποία επιχειρεί όχι να έρθει σε αντιστοιχεία το κομματικό σύστημα προς την κοινωνία, αλλά να αυτονομηθεί ακόμα περισσότερο. Διότι εάν έχουμε την απλή αναλογική, ένα αποτέλεσμα θα υπάρξει. Ότι θα έχουμε διασπορά κομμάτων και επομένως θα διευκολυνθεί το μαγειρίο, να αναπτυχθεί το μαγειρίο στο παρασκήνιο μεταξύ των κομμάτων. Άρα να αυτονομηθούν από τη βούληση της κοινωνίας περισσότερο. Εγώ επιμένω λοιπόν ότι το πρόβλημα δεν είναι ο δικοματισμός. Είναι το σύνολο του κομματικού συστήματος. Γιατί αυτό αποδομεί τη συλλογικότητα και δεν έχει αντιστοιχεία προς τη συλλογικότητα στις πολιτικές του. Και συγχρόνως, όπου και οι μικρές πολιτικές δυνάμεις συμμετείχαν, πολιτεύτηκαν με τον ίδιο τρόπο. Λαϊλάτισαν το δημόσιο χώρο για να τον ιδιοποιηθούν. Το δημόσιο πανεπιστήμιο, ο συνασπισμός και οι δυνάμεις αυτές, οι άλλες, οι γύρω του, τον μετέβαλαν σε ιδιωτικό χώρο. Χώρο ελέγχου δηλαδή από τα ιδιωτικά του συμφέροντα. Να μην αναφέρουμε άλλα παραδείγματα. Επομένως το πρόβλημα είναι συνολικά του κομματικού συστήματος, το οποίο έχει οικειοποιηθεί το πολιτικό σύστημα, το έχει μεταβάλει σε ιδιωτικό του χώρο και πολιτεύεται κατά το δικό του συμφέρον και κατά το συμφέρον των ιδίων, όχι κατά το συμφέρον της κοινωνίας. Ακούσαμε προχθές τον κύριο Βενιζέλο, καθηγητή συνταγματικού δικαίου, έπρεπε λίγα πράγματα να τα γνωρίζει, που μας έλεγε ότι η δημοκρατία είναι τα κόμματα. Η δημοκρατία, δηλαδή τα κόμματα, ήταν η φράση του. Εγώ δεν λέω ότι είναι τραγικό. Εγώ λέω ότι είναι ντροπή για την επιστήμη που αντιπροσωπεύει. Αν ταυτίζει το πολιτικό σύστημα με τα κόμματα και με τη δημοκρατία, τότε τέλος πάντων, τι γίνεται στον υπόλοιπο κόσμο και τι λέει η επιστήμη της δημοκρατίας? Ποιον κοροϊδεύουμε δηλαδή? Τι θέλουμε να κρύψουμε γύρω πίσω από αυτό? Να έρθουμε λοιπόν στο, αν θέλετε, σε αυτό που αποτελεί ανάγκη για να ανασυγκροτηθεί η χώρα. Οι πυλώνες της καταστροφής που αν δεν αρθούν δεν υπάρχει καμία δυνατότητα να φύγουμε από το μνημόνιο. Δηλαδή το δίλημα μνημόνιο ή αντιμνημόνιο, εντός ή εκτός ευρώ, κυβέρνηση ή μη κυβέρνηση, είναι ψευδή διλήμματα για ένα πολύ απλό λόγο. Ότι αν στηριχθούμε σε αυτά τα διλήμματα, και οι μεν και οι δε θα μας οδηγήσουν σε περαιτέρω καταστροφή. Δεν θα μας οδηγήσουν σε έξοδο από την κρίση. Διότι θέλουν πίσω από αυτά τα διλήμματα να κρύψουν τη δική τους ευθύνη και το δικό τους τρόπο που πολιτεύονται. Τι θα έπρεπε να είχε γίνει και γιατί δεν τα βρήκαν βεβαίως και μετά τις πρόσφατες εκλογές? Θα έπρεπε το πολιτικό σύστημα να καταργήσει κάθε ευθύνη, μη ευθύνη υπουργού και πολιτικού, να υπόκεινται ευθέως στη δικαιοσύνη. Αυτό μπορεί να γίνει σήμερα. Όλη η νομοθεσία να καταργηθεί και ό,τι πρόνοια υπάρχει στο Σύνταγμα να πάρει απόφαση η Βουλή ότι παρετείται. Παραδείγματος χάρη από τον έλεγχο της ασυλίας. Αφού είναι μέσα στο Σύνταγμα, δεν πρέπει να γίνει αναθεώρηση. Δεν χρειάζεται.
θα λέει το Σύνταγμα ότι η Βουλή αποφασίζει αν θα προσφύγει, αν θα παραπεμφθεί στη δικαιοσύνη. Θα παραιτηθεί και θα θεωρεί αυτονόητο ότι κάθε υπόθεση που έρχεται θα παραπέμπεται στη δικαιοσύνη. Δεν παραιτείται όμως. Μα γι' αυτό λέω. Λέω ότι χρειάζεται να γίνει. Γιατί μετά μπορούμε να έρθουμε στο πώς μπορεί να γίνει. Θα περάσουμε και σε αυτό, αλλά θα ήθελα λίγο να επισημάνουμε αυτό που είπατε πριν για τον κύριο Βενιζέλο. Υπάρχει μια σαφής διαστρέβλωση των όρων. Η δημοκρατία θεωρείται ότι είναι τα κόμματα. Η πολιτική θεωρείται ότι είναι η λαϊλασία της κοινωνίας. Πρέπει κάποια στιγμή. Περιγράφουν το σημερινό πολιτικό σύστημα στη χώρα. Και θεωρούν ότι αυτό είναι αυτό που πραγματικά. Σε αυτό μας προσφέρουν έργο, ευεργεσία. Διότι ομολογούν οι ίδιοι τι κάνουν. Όταν εγώ λέω ότι το σύστημα αυτό έχει οικοδομηθεί σε επάλληλες ολιγαρχικές συμμορίες, θύλακες ολιγαρχικών συμμοριών, από τον τελευταίο κλητήρα ή καψιμιτζή του Υπουργείου μέχρι το πολιτικό προσωπικό, μου λένε ότι θεωρώ συμμορίτες τους πολιτικούς. Εγώ εθέτω ένα ερώτημα. Ποιος έχει δημιουργήσει τέτοια αναχώματα και τόσα αναχώματα ώστε οποιοδήποτε κλέψει, λαϊλατήσει ή καταστρέψει να μην υπόκειται στη δικαιοσύνη? Ποιος έχει συγκαλύψει τόσα σκάνδαλα, κραυγαλαία δισεκατομμυρίων που έχουν καταστρέψει την ελληνική κοινωνία? Ποιος έχει καταχρεώσει τη χώρα? Ποιος έχει ψηφίσει αυτούς τους νόμους, εμείς ή αυτοί? Ποιος λειτουργεί λοιπόν ως συμμορία που συγκαλύπτει και οτιδήποτε διαπράξει στον ιδιωτικό του χώρο? Εάν ο πολιτικός κλέψει, εάν ο πολιτικός βγάλει περίστροφο και σε απειλήσει στην ιδιωτική ζωή, εάν ο πολιτικός υπογράψει πλαστογραφημένες επιταγές, ό,τι και να κάνει, αν παραβιάσει το κόκκινο, δεν υπόκειται στη δικαιοσύνη. Αυτό δεν είναι σύστημα συμμοριών? Τι είναι? Ποια είναι η αντιστοίχησή του με το σκοπό για τον οποίο υπάρχουν, που είναι η εξυπηρέτηση, το πολιτεύεστε για το δημόσιο συμφέρον, για την κοινωνία? Ας μας δώσουν μερικά στοιχεία αυτής της πολιτικής προς την κατεύθυνση της κοινωνίας. Πόσο θέλει κανείς για να επενδύσει σε αυτή τη χώρα, τι χρόνο θέλει, τι λαδόσιμο χρειάζεται να δώσει? Ας μας το πούν και μετά να διερωτηθούμε γιατί δεν βγαίνουμε από την κρίση. Πολύ σωστά αυτό που λέτε, φυσικά, συμφωνούμε απόλυτα. Ερχόμαστε όμως σε ένα ερώτημα. Πριν περάσουμε στο τι πρέπει να κάνουμε για να διορθώσουμε και το κράτος και το πολιτικό σύστημα, να πούμε λιγάκι το πώς. Δηλαδή, πώς θα αλλάξει το κράτος και το πολιτικό μας σύστημα από τη στιγμή που την εξουσία να το αλλάξουν την έχουν οι ίδιοι που το δημιούργησαν. Εδώ είναι το μεγάλο ερώτημα. Το μεγάλο αυτό ερώτημα έχει πολλά επίπεδα απάντησης. Όταν υπήρχαν οι αγανακτισμένοι στο Σύνταγμα, έλεγα σε φίλους και γνωστούς που μου λέγανε να εμπλακώ ότι πρώτον δεν ήταν ο ρόλος μου βεβαίως, αλλά τους εξηγούσα ότι είναι προορισμένο να εκφυλιστεί. Και εξηγούσα το γιατί. Ήταν η πρώτη φορά που η κοινωνία λειτουργούσε όχι κατά τον παραδοσιακό τρόπο της διαδήλωσης ή της απεργίας, αλλά κατά έναν διαφορετικό τρόπο. Ήταν η μοναδική ευκαιρία να λειτουργήσει κατά έναν τρόπο συμπαγή ως ένας δήμος σε αλυσίδα, όπως το λέμε, δηλαδή σε δίκτυο. Να δημοαλυσίδα το είχα περιγράψει, δηλαδή έναν πραγματικό δήμο που να σταθεί απέναντι στη Βουλή και στο Μαξίμου, να τους περικυκλώσει 250-500 χιλιάδες άνθρωποι και να αξιώσει μια σειρά από μεταρρυθμίσεις του πολιτικού συστήματος που θα άλλαζαν εκ του μηδενός τον τρόπο και τις ευθύνες των πολιτικών. Βεβαίως η δική μου γνώμη ήταν απλώς μια γνώμη που έμελε να δημοσιευθεί στο διαδίκτυο, απέκτησε μια διεθνή σταδιοδρομία διότι κυκλοφόρησε γαλλικά, ισπανικά, αγγλικά και όπου ανοίξει κανείς τη βλέπει σήμερα στο τι πρέπει να γίνει, αλλά
αυτοί που είχαν την ευθύνη στο Σύνταγμα ουσιαστικά διαχειρίστηκαν τον καθόλου καλοπροαίρετο κόσμο που μαζεύτηκε εκεί για να τον εκφυλήσουν. Περίπου λειτουργήσαν ως βραχονισίδα στον Ατλαντικό, νόμιζαν ότι κάνουν άμεση δημοκρατία όπως λέγανε. Αντί δηλαδή να επιδιώξουν να συνάψουν αναγκαστικό γάμο με αυτούς που ήταν μέσα στη Βουλή και που ήταν υπέτη της κρίσης και της καταστροφής, τους ξέχασαν, τους μούτζωναν καμιά φορά και κατά τα άλλα καθόντουσαν εκεί και έκαναν εσωτερική διαχείριση. Και χωρίστηκαν μάλιστα οι πάνω από την πλατεία, οι κάτω από την πλατεία κλπ. Δηλαδή ουσιαστικά αυτός ο κόσμος που μαζεύτηκε εκεί έγινε αντικείμενο χειραγώγησης. Πού καταλήγουμε ως προς αυτό? Ότι αυτή τη στιγμή η κοινωνία έχει χάσει αυτό που είχε ως πρίκα από το παρελθόν. Την αντίληψη για τη θεσμική της συλλογικότητα. Επομένως, συμπεριφέρεται όπως θα την καθοδηγήσουν. Δεν έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο εξέλιξης, άρα και εξαθλίωσης της κοινωνίας, που ο κοινός τόπος, η κρίση, ο κοινός στόχος, η υπέτη, θα ενωθούν μέσα από έναν τρόπο επιβολής του άλλου. Διότι δεν υπάρχει ακόμα η εικόνα του διαφορετικού. Δεν έχει ακόμα αντιληφθεί η κοινωνία ότι δεν μπορεί να περιμένει από το υπάρχον κομματικό σύστημα λύση στο πρόβλημά της. Δεν είναι η εναλλαγή στην εξουσία που θα φέρει λύση στο πρόβλημα, διότι τα ίδια θα κάνει όποιος ανέβει πάνω. Είναι γι' αυτό και υπεκφεύγει από το κεντρικό πρόβλημα που είναι αυτή και κάνει, μεταθέτει το πρόβλημα σε συγκρουσιακή βάση προς την Ευρώπη. Μας θέτει σε κίνδυνο δηλαδή και ο μεν και ο δε να βγούμε και από το ευρώ, να πάμε σε μεγαλύτερη καταστροφή και να εμφανιστούν και ότι είναι ήρωες που το έκαναν. Αυτή λοιπόν η πραγματικότητα υπάρχει. Γι' αυτό λέω ότι ο πόλεμος των ενιών είναι πολύ πιο αδυσόπιτος από τον πόλεμο των όπλων. Γιατί με τον πόλεμο των όπλων ξέρουμε τον αντίπαλο, ξέρουμε γιατί παλεύουμε. Με τον πόλεμο των ενιών πρέπει να νικήσουμε τον εσωτερικό μας εαυτό και να στοχοποιήσουμε όχι μόνο τον αντίπαλο, αλλά και το αίτημά μας. Να πάψουμε να αντιμετωπίζουμε την πολιτική με όρους δεοντολογίας, να τους κατηγορούμε γιατί δεν μας σκέφτονται, γιατί δεν πολιτεύονται προς το συμφέρον μας, να λέμε ότι αυτός θα είναι καλύτερος από τον άλλον και να αξιώσουμε να αλλάξει το σύστημα ώστε να είμαστε μέσα στο σύστημα και να υπαγορεύουμε εμείς με την ανάσα μας και τη βούλησή μας το τι θα κάνουν αυτοί και πώς θα πολιτευτούν. Είναι μια καλή ερώτηση. Πώς μπορούμε θεσμικά, ας περάσουμε λίγο στα μέτρα, ποια θα ήταν αυτά τα θεσμικά μέτρα που θα εξασφάλιζαν τη συμμετοχή? Πρώτα πρέπει να καταργήσουμε τις ασυλίες του πολιτικού προσωπικού. Πρώτον, πρέπει να καταργήσουμε όλη αυτή την νομοθεσία που είπα πριν, που τους διασφαλίζει το απειρόβλητο από τη δικαιοσύνη. Να υπόκεινται στη δικαιοσύνη κατά τον ίδιο τρόπο που υπόκειται και ο καθένας από εμάς. Και μάλιστα με αυστηρότερους όρους, διότι όποιος βλάπτει πολλούς διαπράττει μεγαλύτερο αδίκημα και ας είναι το ίδιο με ένα αδίκημα ενός προς κάποιον άλλον ιδιώτη. Ένα το κρατούμενο λοιπόν και μπορεί να γίνει αυτή τη στιγμή. Εγώ θα έλεγα παρετούμενη η Βουλή, εξαναγκαζόμενη να παραιτηθεί από τα προνόμια που τους δίνει το Σύνταγμα, αλλά και εν ανάγκη από την αναστολή των άρθρων του Συντάγματος. Πρέπει όχι μόνο οι αρμοδιότητες που έχουν να κάνουν με την ασυλία, δηλαδή τον ιδιωτικό βίο των πολιτικών και το κλέψιμο που πρέπει να υπόκειται στη δικαιοσύνη, αλλά και η πολιτική πράξη, οι πολιτικές αποφάσεις που μας οδηγούν στην κρίση που βλάπτουν, πρέπει να τιμωρούνται. Αυτή είναι η έννοια της δημοκρατίας. Να πάμε λίγο παρακάτω. Πρέπει να ανασταλεί για λόγους παραδειγματισμού, γιατί πρέπει να πονέσει, να ματώσει το πολιτικό προσωπικό, να ανακληθούν όλες οι αποφάσεις από το 1974 μέχρι σήμερα που έχουν να κάνουν με την απαγόρευση της προσαγωγής στη δικαιοσύνη πολιτικών.
από το μικρότερο αδίκημα μέχρι το μεγαλύτερο. Πρέπει επίσης να επανέλθουν στη δικαιοσύνη όλα τα σκάνδαλα της τελευταίας τουλάχιστον δεκαετίας, από την εποχή του ευρώ και μετά, να επανέλθουν και να πάνε κατευθείαν στη δικαιοσύνη. Και συγχρόνως με το αίτημα της αυτοτελούς ευθύνης που έχουν για το ότι φτάσαμε στην σημερινή καταστροφή με την υπερχρέωση του κράτους και με τη μη λήψη μέτρων των πρωθυπουργών της περίοδου του ευρώ και κατελάχιστον των υπουργών οικονομικών και των υπουργών εσωτερικών που ήταν υπεύθυνοι για τη δημόσια διοίκηση. Δεύτερον, διοίκηση και δικαιοσύνη. Δεν νοείται να θέλουμε να ισχυριστούμε ότι θα βγούμε από την κρίση με αυτή τη δημόσια διοίκηση που δεν την έχουν αγγίξει. Διάβαζα πρόσφατα το νόμο ΡΕΠΑ και την εγκύκλιο ΡΕΠΑ που έχει να κάνει με τους δημοσίους υπαλλήλους. Είναι τραγικό. Για να παίξω λίγο με τις λέξεις, η πρώτη ρύθμιση που περιέχεται είναι κάθε πρωί ο κάθε υπάλληλος να παίρνει ένα λουκουμάκι και να τον παρακαλούμε συλλογικά να συμπεριφερθεί και λίγο προς το σκοπό για τον οποίο υπάρχει. Μέσα στην κρίση με αυτόν τον τρόπο θα αλλάξουμε τα πράγματα. Έχει πάει κανένας από αυτούς ως κοινός πολίτης που δεν τον ξέρουν στην δημόσια διοίκηση να δει πώς λειτουργεί? Να δει που γράφουν τον πολίτη και κάτω από ποιες προϋποθέσεις μπορεί ο πολίτης να εξυπηρετηθεί? Μόνο να πληρώσει το λαδόσιμο ή αν έχει μέσον τον πολιτικό. Μα γι' αυτό θέλουν αυτή τη δημόσια διοίκηση. Πρώτον, για να μην έρθουν σε σύγκρουση με το κατεστημένο το συνδικαλιστικό και δεύτερον για να την έχουν στο χέρι. Επομένως, ακόμα λέω εγώ και δωρεάν να δώσουμε την εργασία μας και δωρεάν να δώσουμε τον πλούτο μας, τον ιδιωτικό και το δημόσιο, δεν θα έρθει κανείς να επενδύσει. Δεν θα δημιουργηθεί ασφάλεια διοίκησης και δικαίου για να έρθουν. Ακόμα και αν μας δώσουν, αλλάζοντας, γιατί με την ψήφο της κοινωνίας τρόμαξαν οι Ευρωπαίοι, όχι με τα κόμματα της αριστεράς, τους αντιμνημονιακούς. Ακόμα και αν αποφασίσουν λοιπόν να μας δώσουν αναπτυξιακά κονδύλια, τι θα γίνουν αυτά? Ή δεν θα απορροφηθούν, όπως είναι η περίπτωση των κονδυλίων του ΕΣΠΑ που παραμένουν στο ράφι και δεν τα χρησιμοποιούν, ας μας εξηγήσουν γιατί, ή θα απορροφηθούν, αλλά αφού τα μισά λέει λατηθούν. Κλαπούν. Έτσι περιμένουμε να επέλθει η ανάπτυξη. Έτσι έστω κατά μεταφοράν της ευθύνης τους στην Ευρώπη θα υπηρετήσουν το δημόσιο συμφέρον. Εάν τον υπάλληλο στις έκτακτες συνθήκες δεν τον εντάξει σε ένα σύστημα ελέγχου, άρα δημιουργίας αντισωμάτων και όχι απλής ιεραρχίας μέσα στη δημόσια διοίκηση, εάν δεν εισαγάγει την προσωπική ευθύνη του υπαλλήλου, αστική και ποινική, εάν δεν εισαγάγει το ένομο συμφέρον του πολίτη, αλλά όλα αυτά μέσα σε ένα πλαίσιο που ειδικά σώματα θα αποφαίνονται εντός εβδομάδας ή 15 ημερών έστω για την ευθύνη του υπαλλήλου και να επιβάλλουν την αναγκαία κύρωση, άρα και την ικανοποίηση του πολίτη, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να έχουμε λύση στο πρόβλημά μας. Και θα προσέθετα βέβαια και τον επίγοντα χαρακτήρα της εισαγωγής της τεχνολογίας μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Η δημόσια διοίκηση να αποκτήσει δικό της αυτοτελή χαρακτήρα και η δικαιοσύνη, αλλά κατά τον τρόπο που ακόμα και σε κενό πολιτικής εξουσίας να μπορεί να λειτουργεί αποτελεσματικά για την κοινωνία. Αυτό που συμβαίνει στις δημόσιες διοικήσεις των ευρωπαϊκών κρατών, διότι και εκεί είναι διαφθαρμένη εντελώς η πολιτική και μάλιστα νομιμοποιούν ξεδιάντροπα τη διαφθορά τους. Αλλά η δημόσια διοίκηση ακόμα λειτουργεί και υπηρετεί το δημόσιο σκοπό της κοινωνίας. Έχουμε λοιπόν και λέμε πολιτικό σύστημα, αποκομματικοποίηση και δημόσια διοίκηση προς το συμφέρον της κοινωνίας. Τρίτο, νομοθεσία.
Μα όλα αυτά υπάρχουν επειδή υπάρχει νομοθεσία. Εάν απαριθμίσουμε αυτή τη στιγμή τη νομοθεσία και σε τι αποβλέπει, θα διαπιστώσετε ότι η ίδια η νομοθεσία εντέλεται στον πολίτη να πληρώσει χαρτζιλίκι και επιβάλλει στον υπάλληλο να το ζητήσει. Δεν επιτρέπει στον πολίτη να μπορέσει, να επενδύσει, να αξιοποιήσει το ακίνητό του κλπ. Χωρίς να δώσει το λαδόσιμο ή να περάσει από το πολιτικό. Είναι χαρακτηριστικό ότι δεν είχαμε ποτέ στην Ελλάδα πολιτικές χωροταξίας. Δεν είχαμε ποτέ πολιτικές πολεοδομίας. Ακολουθούσε μετά τα παράνομα. Έχουν ρίξει την έννοια που αφορά ολόκληρη την ελληνική ύπαιθρο και μετά διερωτόμαστε γιατί δεν επανέρχεται ο Έλληνας εκεί, της δασικής έκτασης. Είναι πρωτοφανές παγκόσμια σύστημα που επιτρέπει στον έναν κοινό δημόσιο υπάλληλο να σου δημεύει την περιουσία αν δεν του δώσεις χαρτζιλίκι. Λοιπόν, και η Μύκονος δεν έχει πρόβλημα γιατί βρέχει ελάχιστα. Έχει μικρό πρόβλημα. Για σκεφτείτε τις περιοχές που έχουν πράσινο και βρέχει πολύ. Σε 5 χρόνια ο δασικός υπάλληλος μπορεί να σου αποδείξει ότι το χωράφι σου είναι δασική έκταση. Λοιπόν, δεν έχουμε πολιτικές χωροταξίας, δεν έχουμε πολιτικές πολεοδόμησης, δεν έχουμε πολιτικές οικονομικής διευκόλυνσης και ελέγχου της αστικής οικονομίας. Δεινοπαθεί κάποιος για να πάρει την άδεια να επενδύσει, αλλά μετά είναι ελεύθερος να κάνει ό,τι του αρέσει και δεν υπόκειται σε κανέναν έλεγχο. Όμως, αυτές οι αλλαγές που είπαμε μέχρι σήμερα θα κατατείνουν στο να κάνουν το σημερινό πολιτικό σύστημα να δουλέψει περίπου όπως δουλεύει το ευρωπαϊκό. Για να αλλάξει όμως ουσιαστικά η σχέση επί της θεμελιωδώς τώρα πια κοινωνίας και πολιτικής, εκεί που είπα στην αρχή ότι συναντιέται και η Ευρώπη πια η Δύση, πρέπει η κοινωνία να θεσμοθετηθεί ως πολιτικό υποκείμενο. Δηλαδή, για να εκφράσει η κοινωνία τη βούλησή της και να μην λέμε ότι ο καθένας έχει βούληση, γιατί είναι άλλο πράγμα ο καθένας μας χωριστά, διαφορετικά σκέφτεται ο κάθε πολίτης εάν του πούν ότι είσαι ιδιώτης και θα δουλέψεις μέσα στο σύνολο αλλά για το δικό σου συμφέρον και διαφορετικά αν εντάξεις τον πολίτη στο σύνολο σύστημα και του πεις εδώ θα σκεφτείς για το συλλογικό συμφέρον. Γι' αυτό μιλάμε για θέσμιση της συλλογικότητας. Εάν τον πολίτη τον έχεις ιδιώτη, θα σκεφτεί πώς θα αξιοποιήσει και θα ωφεληθεί από το συλλογικό υποκείμενο που είναι το κράτος, η κοινωνία του κράτους, του ελληνικού παραδείγματος χάρη. Εάν τον πολίτη τον κάνει συλλογικότητα θεσμική, θα σκεφτεί ο ίδιος πώς θα ικανοποιήσει ένα συλλογικό διακύβευμα, μέσα στο οποίο θα μπορέσει να αναπτύξει και τις ατομικές του δεξιότητες ή το ιδιωτικό του συμφέρον. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί όσοι δεν θέλουν σήμερα να συζητήσουν την κοινωνία, την είσοδο της κοινωνίας στην πολιτική, θέτουν αυτομάτως το ερώτημα και πώς θα γίνει αυτό. Για να έρθουν μετά να τους εξηγήσεις πώς θα γίνει και μα μπορεί η κοινωνία. Αν ξεκινήσουμε από το τελευταίο, έχει το εξής ενδιαφέρον, ότι αν αυτόν που θέτει το ερώτημα, αν μπορεί η κοινωνία του πεις, μα εσύ είσαι μέρος της κοινωνίας και αφού εσύ ξέρεις, αν σε βάλω πρωθυπουργό, τι θα πρέπει να κάνεις, άρα και ο καθένας από τους άλλους μπορεί. Αν συνθέσουμε λοιπόν το σύνολο των απόψεων αυτών που ο καθένας μπορεί, σημαίνει ότι θα βγάλουμε το αποκριστάλλωμα μιας πολύ πιο σοφής απόφασης. Αυτό το λέει και ο Αριστοτέλης, δεν χρειάζεται να το πω εγώ. Λοιπόν, δεν θεωρεί όμως ότι είναι μέρος της κοινωνίας. Θεωρεί ότι αυτός είναι το κατασταλάγμα της εξαίρεσης. Η ελίτ εξαιρεί τον εαυτό του. Δεν θέλει να νιώσει ότι είναι μάζα όπως έχει διδαχθεί ότι η κοινωνία είναι μάζα στην Ευρώπη. Δεν είναι μάζα η κοινωνία, είναι εκκλησία, είναι δήμος. Σήμερα λοιπόν η απάντηση είναι ότι η κοινωνία δεν χρειάζεται να μαζευτεί στο Σύνταγμα, παραδείγματος χάρη, για να εκφράσει άποψη. Αρκεί
να αντλήσουμε τη βούληση της κοινωνίας. Και έχουμε επιστημονικούς τρόπους, όπως ξέρουμε, να αντλούμε τη βούληση της κοινωνίας ανά πάσα στιγμή και χωρίς κόστος. Αυτή είναι η έννοια των δημοσκοπήσεων. Αν φτιάξουμε έναν θεσμό με ακεραιότητα που να ανοιχνεύει τη βούληση της κοινωνίας για κάθε τι, πριν πάρθει η απόφαση και χωρίς να είναι υποχρεωτική η συνεκτίμηση της απόφασης της κοινωνίας, θα γίνει υποχρεωτική de facto, αν καταργήσουμε και την ευθύνη, αν υπαγάγουμε και τον πολιτικό στην ευθύνη της δικαιοσύνης. Γιατί? Αυτό δεν μπορεί να γίνει με δημοψήφισμα που λέτε. Όχι, το δημοψήφισμα είναι αυταρχικό και καθοδηγητικό της κοινωνίας, χειραγωγητικό της κοινωνίας και όχι δημοκρατικό. Δημοκρατικό με την έννοια της αντιπροσώπευσης βεβαίως και όχι της δημοκρατίας, είναι η κοινωνία να βουλεύεται, να εκφράζει τη βούλησή της σε κάθε τι και όχι κατά χειραγώγηση, δηλαδή για τις πολιτικές που θα ασκηθούν. Αυτό τι σημαίνει? Ότι έχουμε δύο τρόπους. Τον απλό τρόπο, για κάθε απόφαση που θα πρέπει να πάρει η Βουλή ή η κυβέρνηση, να ερωτάται υποχρεωτικά η κοινωνία με δημοσκόπηση, να αντλούμε τη βούλησή της, και ας μην είναι υποχρεωτική. Θα το σκεφτεί πολύ ο πολιτικός να μην εναρμονιστεί με τη βούληση της κοινωνίας, γιατί εάν μεν βγει καλά το πράγμα, θα έχει την ικανοποίηση ότι παράκουσε μεν, αλλά πήγε καλά. Εάν όμως δεν πάει, σημαίνει ότι μπορεί η κοινωνία να τον οδηγήσει στη δικαιοσύνη και να πάει να αποδείξει γιατί έβλαψε. Το λέω αυτό γιατί υπάρχει και ένα δεύτερο επίπεδο, όπως το έχω αποκαλέσει, του δημοσκοπικού δήμου, που να είναι ένας διαρκής δήμος. Ένα δείγμα δηλαδή που θα βουλεύεται και θα δημιουργεί και συνολικές αποφάσεις, όχι με ένα ναι ή με ένα όχι, αλλά που θα δημιουργούν σύνθεση και θα απευθύνεται στην πολιτική ηγεσία, ή θα παίρνει και αποφάσεις που θα κινούν την υποχρεωτικότητα της πολιτικής να τις αντιμετωπίσει. Τι σημαίνει αυτό που μας φαίνεται παράδοξο και μας τρομάζει, γιατί έχει ενσταλλαχθεί μέσα μας ο φόβος της κοινωνίας και η ολιγαρχική λογική? Ότι θα οδηγούμασταν σε αυτό που γινόταν στα κοινά στις πόλεις της τουρκοκρατίας, σε όλη την ιστορική διαδρομή του ελληνισμού και σε αυτό το σύστημα που ήθελε ο Ρήγας. Δεν φτιάχνουμε κάτι καινούριο. Ξαναερχόμαστε στην αφετηρία την οποία, η οποία καταργήθηκε με την είσοδό μας στο απολυταρχικό κράτος της νεωτερικότητας, που είναι οπισθοδρομικό σε σχέση με τον ελληνισμό. Ήταν πρόοδος για την Ευρώπη που έβγαινε από τη φεουδαρχία, ήταν οπισθοδρόμηση για μας. Άρα λοιπόν το ερώτημα είναι, θέλουμε να λέμε δημοκρατία ή θέλουμε να βαφκαλιζόμαστε ότι είναι δημοκρατικό ένα σύστημα που δεν είναι ούτε αντιπροσωπευτικό ούτε δημοκρατικό? Δεύτερον, γιατί φοβούμαστε τόσο πολύ την κοινωνία? Μήπως η κοινωνία δεν έχει ορθή άποψη και οι ειδικοί έχουν? Μα και μόνο το γεγονός ότι οι ειδικοί μας κατέστρεψαν και μόνο το γεγονός ότι οι ειδικοί μας υπέβαλαν ως Δύση, εκτός από το ότι μας κατέστρεψαν στην Ελλάδα, στην ηγεμονία των αγορών και δεν πολιτεύονται κατά το συμφέρον των κοινωνιών, δείχνει ότι οι ειδικοί είναι χειρότεροι από την κοινωνία. Γιατί η κοινωνία τουλάχιστον θα ξέρει τι την ωφελεί και τι όχι. Ενώ αυτοί ξέρουν τι ωφελεί την κοινωνία, αλλά δεν το ακολουθούν. Αλλά ας πάρουμε και το επιχείρημα από την αρχή, εάν η κοινωνία ή ο ειδικός, ο ένας ή οι ολίγοι είναι πιο κατάλληλοι να κυβερνήσουν μια χώρα. Αυτό το επιχείρημα έχει δύο επίπεδα να απαντηθεί. Πρώτον, ποιος είναι η αιτία της ύπαρξης του άλλου? Δηλαδή, ο Πρωθυπουργός και η Βουλή είναι η αιτία ύπαρξης της ελληνικής κοινωνίας, ή επειδή υπάρχει η ελληνική κοινωνία υπάρχουν και αυτοί? Αυτό. Αν λοιπόν η κοινωνία είναι ο λόγος ύπαρξης και της πολιτικής και των αγορών και του κράτους και όλων, σημαίνει ότι κάποιο λόγο πρέπει να έχει και αυτή η ταλέπορη για τα πράγματα.
Άλλωστε από την κοινωνία βγαίνουν και εκείνοι που θα ασκήσουν την εξουσία. Δεν φέρνουμε τον Γερμανό να μας κυβερνήσει. Υποτίθεται ότι βγάζουν οι μηχανισμοί, ή έστω βγάζουμε εμείς, όπως θέλουμε να το πούμε, κάποιον. Δεύτερον, εκτός του ότι μπορώ να επικαλεστώ το σχετικούς διαλόγους στα πολιτικά του Αριστοτέλη, που αποφαίνεται ότι η σύνθεση της γνώμης των πολλών είναι ανώτερη από την γνώμη των ολίγων και είναι πιο εναρμονισμένη με το συμφέρον των πολλών, είναι επίσης δεδομένο ότι και σήμερα, εάν αντιστοιχίσουμε συγκριτικά μέσα από τον τρόπο που γίνονται οι δημοσκοπήσεις, που είναι και χειραγωγημένες και κατευθυνόμενες ως προς τις απαντήσεις, αλλά αυτές τις δημοσκοπήσεις. Αν λοιπόν συγκρίνουμε τις δημοσκοπήσεις, το έχω κάνει αυτό, από το 1974 μέχρι πρόσφατα και δούμε για τα διάφορα ζητήματα τι έχει πει η κοινωνία ερωτώμενη και τι έχουν πράξει οι πολιτικοί πολιτευόμενοι, θα διαπιστώσουμε ότι αν ακολουθείτο η γνώμη της κοινωνίας, η Ελλάδα δεν θα ήταν στην κατάντια που βρίσκεται σήμερα. Θα ήταν σε πολύ ανώτερο επίπεδο. Και θα είχε ένα πολιτικό σύστημα που θα ήταν εναρμονισμένο με τη συλλογικότητα και για την εξωτερική πολιτική και για την εσωτερική. Να πάμε και λίγο παραπάνω. Σήμερα η κοινωνία έχει έναν επιπλέον λόγο να πρέπει να είναι στο σύστημα. Διότι το σύστημα αυτό έχει γίνει τόσο αντιδραστικό και ελεηλατικό, που όπως είπαμε προηγουμένως δεν θέλει να αλλάξει. Προτιμάει να βυθιστεί η κοινωνία, διαπληκτίζεται και διαγωνίζεται πάνω στο πτώμα της κοινωνίας, της χώρας, για το ποιος θα ηγεμονεύσει τη στιγμή που η κοινωνία σοφά πράττοντας στις τελευταίες εκλογές έδειξε την πόρτα της εξόδου στην κομματοκρατία. Αυτοί προσποιούνται ότι η κοινωνία ψήφισε υπέρ ή κατά του μνημονίου. Λάθος. Το μνημόνιο είναι το αποτέλεσμα, το σύμπτωμα. Το κράτος και αυτή η ίδια είναι η αιτία του μνημονίου. Επομένως, η κοινωνία, έχοντας στοχοποιήσει το πολιτικό προσωπικό και έχοντας το θέσει σε κατοίκον περιορισμό την προηγούμενη περίοδο, κατεβάζοντας τους από τις εξέδρες, χωρίς εξαίρεση, έδειξε ότι γνωρίζει τον υπαίτιο, γνωρίζει ότι πρέπει να αλλάξουν για να πολιτευτούν διαφορετικά και γνωρίζει επίσης ότι επειδή δεν θέλουν να αλλάξουν, ψήφισε με τρόπο που ακυρώνει, που εκμηδενίζει τους προτέτειους και ακυρώνει κάθε βούληση ηγεμονίας. Αυτό ήταν. Διέσπηρε την ψήφο της έτσι, ώστε όχι να τιμωρήσει, αλλά να τους δώσει το στίγμα ότι τους δίνει την τελευταία ευκαιρία να τα μαζέψουν. Αυτή λοιπόν, μόλις πέρασε η περίοδος των εκλογών, διαγωνίστηκαν για το πώς θα φαλκιδεύσουν το εκλογικό αποτέλεσμα. Και όπως βλέπουμε, μας οδηγούν σε νέα εκλογική περιπέτεια, γιατί θέλουν να εξαναγκάσουν την κοινωνία, να της βάλουν διλήμματα για να χορηγήσει σε κάποιον από τους μονομάχους την πολιτική ηγεμονία. Δηλαδή να συνεχίσει να καταστρέφει. Για σκεφτείτε, εάν εκτός από τη βούληση της κοινωνίας είχε θεσμοθετηθεί και ο έλεγχος του κάθε βουλευτή από το τοπικό εκλογικό σώμα. Δηλαδή κάθε τρίμηνο, κάθε εξάμηνο να υποχρεούται να πηγαίνει στην εκλογική του περιφέρεια και να δίνει λογαριασμό όχι σε κομματόσκυλα και κομματάρχες της περιοχής, αλλά σε ένα δείγμα που θα βγαίνει μέσα από κλήρωση ή μέσα από την μηχανοργάνωση, γιατί είναι όλα μέσα τώρα περασμένα, ένα τυχαίο δείγμα 200-500 ατόμων, οι οποίοι θα ελέγχουν τον πολιτικό και θα του δίνουν εντολές και θα έχουν και τη δυνατότητα να τον ανακαλούν. Θα είχαν τα κόμματα αυτό τον προσωποπαγή χαρακτήρα. Ξέρετε γιατί δεν τα βρήκαν? Όχι γιατί διαφοροποιούνται στο θέμα του μνημονίου. Και οι αντιμνημονιακοί, εάν δεν θέλουν να μας ρίξουν στον Κιάδα, θα έρθουν από την Τρόικα
με κατεβασμένα τα φτερά και τα αυτιά τους, διότι εάν πάνε να διαπραγματευθούν το μνημόνιο χωρίς να έχουν ανασυγκροτήσει τον εαυτό τους και το κράτος, θα τους πετάξουν έξω. Εάν πάνε αφού πάρουν τα μέτρα της ανασυγκρότησης και δώσουν δείγμα γραφής τι εννοούν, πρώτον δεν θα χρειαστούν τα μέτρα του μνημονίου, γιατί θα αντλήσουν από αλλού πόρους, από αυτούς που διέφυγαν στο παρελθόν με τη φοροδιαφυγή, γιατί θα μπορούσαν να τους θέσουν σε σύγκριση με τις φορολογικές τους δηλώσεις, τις καταθέσεις και τον πλούτο τους, όπως επίσης και τους offshore και τόσα άλλα. Λοιπόν, θα πάνε εκεί και θα γυρίσουν χωρίς αποτέλεσμα. Θα καταλήξουν στο ίδιο και οι μνημονιακοί που έγιναν τώρα αντιμνημονιακοί και οι αντιμνημονιακοί που θα γίνουν μνημονιακοί σε λίγο. Άρα, εάν πρώτα ανασυγκροτούσαν το κράτος και τον εαυτό τους, θα είχαν πολύ λίγα να συζητήσουν με την Τρόικα και επιπλέον θα είχαν και πολύ περισσότερα να ζητήσουν και να πείσουν. Αυτό είναι το πρόβλημα. Γι' αυτό μιλάμε για ανασυγκρότηση. Και όσον αφορά τις εκλογές που έχουμε τώρα, το διακύβευμα ποιο είναι κατά τη γνώμη σας? Το διακύβευμα είναι αν η κοινωνία θα εκβιαστεί για να χορηγήσει πολιτική ηγεμονία σε κάποιον για να βάλει και την ταφόπλακα στο πτώμα της, ή θα τους οδηγήσει ξανά σε αδιέξοδο, ώστε ή να εξαναγκαστούν να βρεθούν σε κοινό τραπέζι και να βάλουν στην άκρη όλη αυτή την προσωποπαγή λογική πάνω στην οποία συζήτησαν μέχρι τώρα. Δεν είναι ότι δεν έχουν κοινά σημεία. Δεν θέλουν να βρουν κοινά σημεία, διότι προέχει η λογική της ηγεμονίας και της προσωπικής τους επικράτησης. Η φιλοδοξία δεν τέμνεται για να βάλεις μισόν και μισόν στην εξουσία. Τα προγράμματα τέμνονται και στα προγράμματα δεν θέλουν να συζητήσουν. Αν λοιπόν η κοινωνία τους οδηγήσει ξανά σε ένα τέτοιο αδιέξοδο, θα αναγκαστούν, γιατί πια η επόμενη φάση θα είναι η ολική τους κατάρρευση. Ούτε η Ευρώπη, ούτε η κοινωνία θα αντέξει και θα ανεχθεί περαιτέρω αυτά τα παιχνίδια. Άρα θα καταρρεύσουν με αποτέλεσμα να καταρρεύσει, να μας συμπαρασύρει και εμάς δυστυχώς. Ένας τρόπος υπάρχει να τους εξαναγκάσει στο έπακρο, να λειτουργήσει επιθετικά και εξαναγκαστικά η κοινωνία, να λειτουργήσει με όρους συλλογικότητας για να τους πάρει την εξουσία από τα χέρια, δηλαδή να τους εξαναγκάσει να πολιτευθούν όπως πρέπει. Αλλά είπαμε ότι αυτό ανάγεται στην πάλη, στον πόλεμο των ενιών. Πρέπει να αρθεί το εμπάργκο της άλλης άποψης από τα μέσα επικοινωνίας και να αναπτυχθεί ως ο άλλος πόλος του διαλόγου. Γιατί τώρα τα μέσα τι κάνουν? Βάζουν τον έναν από το ένα κόμμα, τον άλλον από το άλλο και τον τρίτον από το τέταρτο ή κλπ. Για να διαπληκτίζονται μεταξύ τους, γιατί εκεί δεν διακινδυνεύουν να βγουν από τη λογική του συστήματος. Έχουν τις πλάτες τους καλυμμένες. Όταν βάζουν κάποιον άλλον που αμφισβητεί το σύστημα, τότε βλέπετε ότι αποσταθεροποιούνται αλλά και τον αποκλείουν. Εδώ είναι ο ρόλος των μέσων. Οι δημοσκοπήσεις θα μπορούσε να μπει κάποια διάταξη στο Σύνταγμα που να εξασφαλίζει τη διαδικασία αυτή, εφαρμογής δηλαδή. Εάν θέλουμε, ναι, αλλά το δημοψήφισμα, παιδιά. Δηλαδή πώς το έχετε στο μυαλό σας? Το δημοψήφισμα έχει ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα, ότι η πολιτική εξουσία αποφασίζει επιλεκτικά ποιο θέμα θα μπει σε δημοψήφισμα ή βάζουν τέτοια εμπόδια να μαζευτούν τόσες υπογραφές, που ουσιαστικά γίνεται άνευ σημασίας και μόνο για εξαιρετικές περιπτώσεις. Εγώ δεν μιλάω για τέτοιου είδους καταστάσεις που χειραγωγούν ουσιαστικά και δίνουν επίφαση. Και μιλάω η δημοσκόπηση. Και η δημοσκόπηση έχει ερωτήματα τέτοιου είδους. Μισό λεπτό. Μίλησα για δύο είδους. Το δημοσκοπικό δήμο που θα είναι ζωντανός και θα δουλεύεται και ή θα δημιουργεί αυτός θέματα πολιτικών ή θα αποφαίνεται για θέματα που θα παίρνει πρωτοβουλία η πολιτική εξουσία, νομοθετήματα ή πολιτικές. Και το τυπικό
που έχουμε σήμερα, που μπορεί να ξεκινήσει κανείς να πούμε από εκεί, που η δημοσκόπηση πρέπει να αναφέρεται σε κάθε θέμα πολιτικής που αποφασίζεται να ασκηθεί είτε από την κυβέρνηση, στα πιο θεμελιώδη τουλάχιστον, είτε από τη Βουλή με νομοθεσία. Τι συμβαίνει αυτό? Γιατί λένε πολλοί, μα πώς δεν είναι ενημερωμένοι? Γιατί ο υπουργός που αναλαμβάνει, δηλαδή το Υπουργείο Υγείας Εσωτερικών, είναι ενημερωμένος? Θα πάρει ανθρώπους, θα συγκροτήσει επιτροπές και θα ενημερωθεί πριν αποφασίσει. Δεν κάνει το καθήκον του όμως. Το ίδιο θα γίνει λοιπόν και με τον Δήμο, δηλαδή με την άντληση της βούλησης. Πριν μιλήσει η βούληση της κοινωνίας με τη δημοσκόπηση, θα δοθεί η αναγκαία ενημέρωση για να ξέρει πώς θα αποφασίσει. Εδώ αποφασίζει ορθότερα από την πολιτική που ασκείται, όπως σας είπα πριν, χωρίς να έχει και την ενημέρωση που έχει ο υπουργός ή ο πρωθυπουργός που αποφασίζει. Πόσο μάλλον εάν κατατεθούν και τα στοιχεία και δοθούν και οι πολιτικές απόψεις που θα πρέπει για να πάρθουν οι αποφάσεις αυτές, να αποφανθεί ο Δήμος. Δηλαδή, χωρίς να συγκροτήσουμε την κοινωνία σε Δήμο, θα αντλήσουμε την βούληση της κοινωνίας ως εάν η κοινωνία αποφαίνεται ως Δήμος. Αυτή είναι η έννοια της δημοσκόπησης. Και όπως ξέρετε, πέφτει μέσα στο 99% εάν γίνει σωστά. Γι' αυτό και δεν μιλάω για δημοψήφισμα. Τώρα δεν γίνεται σωστά όμως η δημοσκόπηση. Έτσι. Οι δημοσκοπήσεις πρώτα-πρώτα θέτουν ερωτήματα τα οποία θέλουν τα κόμματα ή που θέλει το σύστημα. Τις παραγγέλνουν δηλαδή. Έτσι. Όταν θα πούμε, παραδείγματος χάρη, ότι πρέπει να αποφασίσουμε εάν θα γίνει διασταύρωση, να γύρει ένα θέμα η βούληση της κοινωνίας. Αν θα γίνει διασταύρωση των καταθέσεων των Ελλήνων με τις φορολογικές τους δηλώσεις. Ο πολιτικός δεν το αγγίζει το θέμα. Η κοινωνική βούληση το θέτει όμως. Ποιος θα τολμήσει να μην το κάνει και να ρίξει τα βάρη στον μισθωτό? Να το θέσω και διαφορετικά. Θα άφηνε η κοινωνία να λειτουργεί αυτό το σπάταλο και λαιλατικό κράτος στο μέσον της κρίσεως τη στιγμή που φορολογούν ακόμα και τον άνεργο? Τώρα κύριε Κουντογιώργη, δεν γίνεται αυτό? Μα βεβαίως. Φορολογούν τον άνεργο. Το επιτρέπει όμως ο κόσμος, αυτό θέλω να πω. Το επιτρέπει. Μάλλον το επιτρέπει. Γιατί ρωτήθηκε και είπε, ότι συμφωνεί. Κοιτάξτε, η κοινωνική οργή είναι τεράστια. Φαίνεται ότι ο λαός δεν το θέλει το μνημονικό. Για να πούμε ότι το θέλει η κοινωνία ή δεν το θέλει, εγώ δεν αποφαίνομαι ότι το θέλει ή δεν το θέλει, γιατί δεν υπάρχει απόφαση της κοινωνίας. Όταν πάει 500.000 στο Σύνταγμα, δεν φαίνεται ότι δεν το θέλει ένα μέρος. Συμφωνώ, αλλά είναι άμορφη πραγματικότητα, θέσμητη. Εάν θεσμίσουμε την κοινωνική βούληση με τη δημοσκόπηση, τότε θα έχουμε, και μάλιστα όταν είναι online ο Δήμος, τότε θα έχουμε έναν Δήμο που θα εγείρει αυτό το ζήτημα και θα πει τέρμα οι προκλητικές σας απολαβές. Δεν νοείται η κυρία Διαμαντοπούλου τον περασμένο Φεβρουάριο να βγάζει απόφαση για υπερορίες 430.000 ευρώ για το τετράμινο έως το τέλος Απριλίου, για αυτούς οι οποίοι είναι οι συγκατανευσιφάγοι της, έχει ολόκληρο προσωπικό υπουργείο και παίρνει 40 τόσους συμβούλους, ειδικούς συμβούλους, δεσμεύει δεν ξέρω πόσες δεκάδες αστυνομικούς και οδηγούς και τους δίνει και υπερορίες. Τι κοστίζουν όλα αυτά? Πόσα παίρνουν οι ίδιοι? Και έχουν κι άλλους 5 υπαλλήλους ο κάθε βουλευτής, δεν ξέρω 3-5 πόσους έχει ο κάθε υπουργός και ούτε ξέρω τι άλλο. Τότε τι τα θέλουμε τα υπουργεία? Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι εάν είναι υποχρεωτική η έκφραση του δημοσκοπικού δήμου, αλλά όχι υποχρεωτική υπακοή του σε αυτόν, της πολιτικής ηγεσίας, να ακολουθεί δηλαδή ό,τι λέει, βάζουμε ένα στοιχείο προσομοίωσης προς την αντιπροσώπευση. Δεν κάνουμε αντιπροσωπευτικό το σύστημα. Αλλά αν αυτό συνδυαστεί με την κατάργηση της ασυλίας και της μη ποινικής τους ευθύνης, της μη υπαγωγής τους στη δικαιοσύνη, όπως σας είπα πριν, θα αλλάξει άρδιν το πολιτεύεστε.
θα αναγκαστεί ο πολιτικός και με άλλα μέτρα που μπορούμε να συζητήσουμε, έτσι, γιατί λέω ένα μόνο παράδειγμα, κεντρικό παράδειγμα, θα έχουμε μια εκ των ενόντων αλλαγή του πολιτεύεστε. Θα έχει αλλάξει άρδιν ολόκληρο το πολιτικό σύστημα. Συγγνώμη, πρακτικά αυτό θα μπορούσε να γίνει μέσω του διαδικτύου. Προηγουμένως είπατε ότι ο βουλευτής θα πρέπει να συνδιαλέγεται με ένα κομμάτι του λαού. Στο μέλλον το πολιτικό σύστημα θα γίνει... Η αμεσοδημοκρατία είναι. Μου προκαλεί αλλεργία ο όρος, μην τον χρησιμοποιείτε. Δεν υπάρχει άμεση και έμεση δημοκρατία. Η δημοκρατία είναι σύστημα. Το σύστημα είναι ένα πραγματικό γεγονός, όπως είναι το τραπέζι, όπως είστε εσείς. Δεν είστε άμεσος ή έμεσος άνθρωπος. Ή είστε ή δεν είστε. Το τραπέζι ή είναι ή δεν είναι. Η δημοκρατία ή είναι ή δεν είναι. Υπάρχει τρόπος να λέμε κατά τρόπο με έμεση εκφορά λόγου τα πράγματα, αλλά το σύστημα ή είναι ή δεν είναι. Όταν βάζουμε επιθετικό προσδιορισμό, ακυρώνουμε την έννοια. Βάζουν διάφορα τώρα, επειδή ξέφτισε λίγο το έμεση και άμεση δημοκρατία, βάζουν το συμμετοχική δημοκρατία και διάφορες τέτοιες ανοησίες. Τι σημαίνει συμμετοχική? Όταν είναι δημοκρατία, ο Δήμος κρατεί. Ο Δήμος κατέχει το πολιτικό σύστημα. Άρα, μια καλή πάσα να ρωτήσουμε σε αυτό το σημείο, τι είναι η δημοκρατία τελικά, για να αποσαφηνηθούν οι όροι. Πρέπει, γι' αυτό είπαμε ότι ο πόλεμος των ενιών είναι τεράστιος, είναι αδυσόπιτος. Γιατί? Διότι σήμερα διδαχτήκαμε αυτό που μας δίδαξε ο δυτικοευρωπαϊκός διαφωτισμός. Σήμερα δεν θα υπήρχαν οι έννοιες της δημοκρατίας και όλα αυτά εάν ο εξερχόμενος από τη φεουδαρχία δυτικοευρωπαϊκός κόσμος δεν είχε συναντηθεί με την ελληνική γραμματεία. Εκεί λοιπόν όταν ξύπνησε το μάτι του και άρχισε να διαβάζει, βρήκε τα κείμενα των αρχαίων και διάβασε ότι υπήρχε εκεί η δημοκρατία. Όταν έβλεπε αυτός, όταν ήταν δηλοπάρικος ή περίπου, μόλις έμαθε γράμματα και έκανε τον έμπορο ή το γραμματικό και διάβαζε εκεί ότι υπάρχει η δημοκρατία και ότι ο Δήμος κυβερνούσε, ενώ στην προκειμένη περίπτωση ο Δήμος ήταν δουλοπάρικος, τότε άρχισε να σκέφτεται με τον τρόπο που ξέρουμε ότι σκεφτόταν και το δήλωνε ο ίδιος, ότι δεν μπορούμε να φτιάξουμε τίποτα άλλο, το ιδεώδες σύστημα το εξειδανίκευσαν είναι το σύστημα των αρχαίων Ελλήνων, να ανασυγκροτήσουμε αυτό. Η αναγέννηση αυτό σημαίνει. Δεν είναι ότι ξαναγεννήθηκαν από την τέφρα τους. Αυτό σημαίνει. Να ξανασυγκροτήσουμε. Μέσα από την αδυναμία όμως να συγκροτηθεί ο ελληνικός κόσμος στην εποχή της φεουδαρχίας, που οδηγηθήκαμε στο να προσαρμόσουν τις έννοιες, αλλά αλλάζοντας, περιγράφοντας το σύστημα που ήταν συμβατό με τις πραγματικότητες της Ευρώπης. Αποκάλεσαν δημοκρατία ένα σύστημα που δεν είναι ούτε δημοκρατικό ούτε αντιπροσωπευτικό, και να πούμε για κάτι άλλο. Το σύστημα που επαγγέλθηκαν οι Γιακοβίνοι στην περίοδο της Γαλλικής Επανάστασης, που θεωρήθηκαν ότι ήταν οι ακραίοι και το ακραίο σύστημα, είναι αυτό που εφαρμόστηκε στη δεκαετία του 60 και του 70 μετά τον ψυχρό πόλεμο κατά τρόπο αδιατάρακτο. Δηλαδή αυτό το πολιτικό σύστημα που ζούμε σήμερα, αυτό εκείνη την εποχή θεωρήθηκε της Γαλλικής Επανάστασης, δηλαδή 18ο αιώνα, θεωρήθηκε ότι ήταν εξωπραγματικό, ότι ήταν δηλαδή ριζοσπαστικό. Γιατί? Γιατί προϋπέθεται την ανατροπή της κοινωνίας, να φύγει η κοινωνία από τη φεουδαρχία και να αποκτήσει και σχετική θητεία, χειραφέτηση με όρους ελευθερίας, ζωή εν ελευθερία. Αυτό λοιπόν μας κάνει να καταλάβουμε γιατί διαστρέβλωσαν τις έννοιες. Δεν είναι μόνο η δημοκρατία που έχει διαστρέβλωθεί, είναι η έννοια της ελευθερίας. Σήμερα όλοι οι μεγάλοι στοχαστές διηγούνται ότι έχουμε και ατομική και κοινωνική και πολιτική ελευθερία. Εγώ θέτω όμως ένα πολύ απλό ερώτημα σε όλους αυτούς. Πώς θα ορίσουμε την ελευθερία? Ως αυτονομία.
να κάνουμε αυτό που θέλουμε και να μην μας το υποβάλει κάποιος άλλος. Ορίζουν την ελευθερία λοιπόν οι στοχαστές μας με όρους αυτονομίας στο ατομικό πεδίο, στην ιδιωτική μας ζωή. Δεν δεχόμαστε να έρθει κάποιος άλλος να μας υπαγορεύσει τι θα κάνουμε απόψε, με ποιους θα πάμε παρέα, τι θα φάμε ή πώς θα ζήσουμε τη ζωή μας. Αυτό είναι η έννοια της αυτονομίας. Αλλά στο κοινωνικό, οικονομικό και στο πολιτικό πεδίο δεν την ορίζουμε ως αυτονομία, αλλά ως δικαίωμα. Μας λένε, έχεις δικαίωμα να διαδηλώσεις και να πας στο Σύνταγμα να φωνάξεις και να πιέσεις την πολιτική εξουσία. Μα το δικαίωμα υπάρχει εκεί που δεν υπάρχει ελευθερία. Έχω το δικαίωμα να πάω στο Σύνταγμα κατ' οικονομίαν, κατ' εφαρμογήν της ατομικής μου ελευθερίας. Σήμερα, γιατί πριν από μερικές δεκαετίες δεν το είχα και αυτό, έτσι δεν είναι? Γιατί? Διότι δεν έχω εγώ το πολιτικό σύστημα, δεν είμαι αυτόνομος πολιτικά, δεν κυβερνάω εγώ τον εαυτό μου στο πολιτικό πεδίο. Δεν αποφασίζω εγώ στα πολιτικά για τον εαυτό μου, αποφασίζει άλλος. Όπου υπάρχει εξουσία αυτού του τύπου, δεν υπάρχει ελευθερία. Το ίδιο και στην οικονομία. Σήμερα διαδηλώνουμε ή θέλουμε να διατηρήσουμε ορισμένα δικαιώματα πρόνοιας ή προστασίας της εργασίας, αλλά δεν συνεκτιμούμε ότι η εργασία είναι απαλωτρίωση της ελευθερίας μας. Εκχωρούμε τις 8 ώρες ή όσες εργαζόμαστε, στις 8 αυτές ώρες, το δικαίωμα σε κάποιον άλλον που κατέχει το σύστημα να αποφασίζει για το πώς εμείς θα ζήσουμε τις 8 ώρες, τι θα κάνουμε. Άρα λοιπόν δεν έχουμε κοινωνική και πολιτική ελευθερία. Και όμως έτσι μας το διδάσκουν. Είναι όλες οι έννοιες που έχουν διαστρεβλωθεί σήμερα. Πρέπει λοιπόν να ξεκινήσουμε από εκεί. Τι είναι λοιπόν δημοκρατία? Είναι κάτι που δεν είναι το σημερινό σύστημα και δεν είναι αντιπροσώπευση. Σήμερα λοιπόν θεωρεί η σύγχρονη διανόηση ότι πέτυχε περίπου το θαύμα. Ότι δηλαδή το σημερινό σύστημα είναι δημοκρατικό επειδή είναι αντιπροσωπευτικό. Τη στιγμή που αυτά τα δύο συστήματα είναι ασύμβατα μεταξύ τους, δεν μπορεί να υπάρχουν και τα δύο, και το σημερινό σύστημα δεν είναι ούτε αντιπροσωπευτικό ούτε δημοκρατικό. Για να είναι αντιπροσωπευτικό, θα έπρεπε να υπάρχει το δίπολο εντολέα εντολοδόχου. Κάποιος να λειτουργεί ως εντολέας και κάποιος ως εντολοδόχος. Για να είναι η κοινωνία εντολέας, πρέπει να έχει την θεσμική δυνατότητα να παίρνει αποφάσεις, να εκφράζει τη βούλησή της. Γι' αυτό λέμε να μπορεί να είναι δήμος, όπως λέγανε οι αρχαίοι, δηλαδή να είναι μέρος του πολιτικού συστήματος, γιατί εμείς εδώ ο καθένας, ο κάθε άνθρωπος έχει βούληση, αλλά όλοι μαζί δεν έχουμε. Δεν έχουμε, όχι γιατί ο καθένας μας δεν έχει και δεν μπορεί να την εκφράσει, αλλά γιατί η συνολική βούληση χρειάζεται διαβούλευση. Να συγκεντρωθούμε δηλαδή, να μιλήσουμε, να εκφράσουμε τις απόψεις μας και να πάρουμε μια συνολική απόφαση. Τι είναι η έννοια της βούλησης, συλλογικής? Άρα πρέπει να θεσμοθετηθούμε ως συλλογικότητα. Και δεύτερον, για να λειτουργήσει η έννοια της αντιπροσώπευσης, πρέπει να έχει ο Δήμος, η συλλογικότητα, τις ιδιότητες, τις αρμοδιότητες του εντολέα. Ποιες είναι οι αρμοδιότητες του εντολέα? Να αποφασίζει τις κεντρικές πολιτικές, να ανακαλεί, να ελέγχει, να προσάγει στη δικαιοσύνη, το ευθύνη και το ελέγχει, μας λένε οι αρχαίοι. Θεωρούσαν ότι δεν είναι ελεύθεροι μετά το Σόλωνα, εάν δεν είχαν το ελέγχει και το ευθύνη. Για να ασκήσεις το ελέγχει και το ευθύνη των πολιτικών, των εντολοδόχων σου, πρέπει να έχεις συγκρότηση δήμου. Πρέπει δηλαδή να διαμορφώνεις τις γενικές κατευθύνσεις της πολιτικής, να ελέγχεις και αν δεις ότι της ξεφεύγει και κάνει άλλα, να του παίρνεις πίσω την αρμοδιότητα και να του λες εγώ θα αποφασίσω ποια θα είναι η κατεύθυνσή σου, όχι εσύ. Άρα λοιπόν δεν συντρέχει καμία από αυτές τις προϋποθέσεις. Την ιδιότητα του εντολέα, μας λέει το Σύνταγμα, την έχει η Βουλή και η κυβέρνηση έχει την ιδιότητα του εντολοδόχου. Γι' αυτό λέγεται εκτελεστική εξουσία και η Βουλή λέγεται Βουλή. Μας έχουν πάρει δηλαδή και την αρμοδιότητα του εντολέα και την αρμοδιότητα του εντολοδόχου. Γι' αυτό λέγεται σύστημα της πολιτικής κυριαρχίας. Και μάλιστα για να μπορέσει να έχει και την νομιμοποίηση, μας έχει πάρει και την συλλογική μας ταυτότητα. Δηλαδή η ταυτοτική μας συλλογικότητα, αυτό που σήμερα αποκαλούμε έθνος,
δεν θεωρείτε ότι είναι δική μας υπόθεση να καθορίζουμε τι είναι εθνικό και τι όχι. Αλλά θεωρούν ότι είναι κατασκευή του κράτους, κατασκεύασαν δηλαδή με τέτοιο περίτεχνο τρόπο την ιδέα του έθνους, ώστε να θεωρείται ότι είναι υπόθεση τεχνητή κατασκευή του κράτους που υπηρετεί την νομιμοποίηση αυτού του πολιτικού συστήματος. Όμως, αυτή την έννοια του έθνους την αντέτειναν στην απολυταρχία για να την καταργήσουν τον 18ο-19ο αιώνα. Και γι' αυτό τότε λειτουργήσε προοδευτικά. Σήμερα όμως την αντιτείνουν στην κοινωνία, τις κατακρατούν δηλαδή και την ελευθερία της πολιτικής, τις κατακρατούν και το δικαίωμα να έχει αυτή την έκφραση της συλλογικότητά της, να λέει τι είναι ο Έλληνας και ποιο είναι το συμφέρον του Έλληνα, του Ιταλού, του Γερμανού, οτιδήποτε. Γιατί θέλουν την κοινωνία απέναντι. Δεν τη θέλουν, δηλαδή, δεν θέλουν να τις εκχωρήσουν αυτό που κατακρατούν, την ιδιότητα του εντολέα, άρα και τη θέσμησή της. Άρα λοιπόν, αντιπροσώπευση είναι ένα σύστημα το οποίο, αντιπροσωπευτικό, είναι ένα σύστημα το οποίο μοιράζει την πολιτική αρμοδιότητα μεταξύ του εντολέα και του εντολοδόχου. Δημοκρατία, η δημοκρατία καταργεί αυτή τη διχοτομία και είναι το ακριβώς αντίθετο του σημερινού πολιτικού συστήματος. Σήμερα το πολιτικό σύστημα το ενσαρκώνει, το κατακρατεί εξ ολοκλήρου το κράτος. Ένα μέρος του κράτους. Και η κοινωνία είναι ιδιώτης. Η δημοκρατία λέει, παίρνω ολόκληρο το πολιτιακό σύστημα, το δίνω στην κοινωνία, το επενδύω στην κοινωνία, η κοινωνία δηλαδή ενσαρκώνει το πολιτικό σύστημα, ό,τι κάνει σήμερα το κράτος, το κάνει η κοινωνία, το πολιτικό σύστημα και η δημόσια διοίκηση, ό,τι περισσεύει δηλαδή, το διοικητικό μέρος, το εκτελεστικό μέρος, το κατακρατεί μία περιοχή του κράτους, η οποία είναι, όπως μας λέει ο Αριστοφάνης, θεραπενίδα του Δήμου. Ο Δήμος είναι η πολιτεία, δεν είναι το κράτος η πολιτεία. Και η διοίκηση, οι υπάλληλοι δηλαδή, παραδείγματος χάρη, ψηφίζει ο Δήμος ένα νόμο που λέει δεν μπορείς να βγάζεις τον μπαλκόνι σου έξω στο δρόμο. Δεν θα πάει ολόκληρος ο Δήμος να ελέγξει ποιος βγάζει τον μπαλκόνι του έξω, ποιος παραβάζει τον νόμο. Υπάρχει ένας υπάλληλος ο οποίος πάει και το ελέγχει, δίνει αναφορά στην αρμόδια υπηρεσία της Βουλής που είναι προπαρασκευαστική των αποφάσεων του Δήμου και επιβάλλεται η κύρωση που χρειάζεται. Αυτό έχει και μια άλλη συνέπεια, ότι μεταφέρει το μεγαλύτερο μέρος της δικαιοσύνης στην πολιτική. Γιατί η δικαιοσύνη είναι πολιτική όταν αφορά τις πολιτικές υποθέσεις. Αντιλαμβανόμαστε δηλαδή ότι έχει υπάρξει μια παραχάραξη των εννοιών για να νομιμοποιηθεί το πολιτικό σύστημα που τελικά το πίστεψαν και τώρα το διδάσκουν ως αλήθεια. Πρέπει αυτό να πολεμήσουμε. Να αντιληφθούμε δηλαδή ότι αυτές οι έννοιες μας είναι πολύ χρήσιμες, όχι γιατί ανάγονται στο παρελθόν, αλλά γιατί θα τις συναντήσουμε στο μέλλον. Και δεν θα τις συναντήσουμε ως έννοιες, αλλά ως πραγματικότητες, τις οποίες θα πρέπει να τις έχουμε από τώρα στο νου μας, γιατί μέσα από αυτές θα ανατρέψουμε τις καταστάσεις οι οποίες θα μας έρθουν και τις οποίες τις ζούμε ήδη. Διότι όταν λέω εγώ να βάλουμε το Δήμο στην πολιτική, τη βούλησή του, το δημοσκοπικό δήμο κλπ. Τι εννοώ? Δεν εννοώ σήμερα να μπούμε σε ένα σύστημα αντιπροσώπευσης. Γιατί κανείς δεν διαδηλώνει ακόμα γι' αυτό. Αλλά εννοώ ότι πρέπει να οδηγηθούμε σε μια προσομοίωση αντιπροσώπευσης. Να πλησιάσουμε την κοινωνία θεσμικά στην πολιτική, ώστε να αισθάνεται ο πολιτικός την ανάσα της και να μην πηγαίνει αλλού τις πολιτικές του, να μην δημιουργεί άλλες διαπλοκές. Και βεβαίως να έχουμε και κατά νου κάτι άλλο, ότι όπως ο καθένας από μας έχει μια βιολογία στην εξέλιξή του, δεν μπορεί κάποιος που είναι 10 ετών να πει «Μου αρέσει ο πατέρας μου που είναι 50 ή 60, θέλω να γίνω σαν κι αυτόν 50 ή 60 χρονών». Δεν μπορεί κανείς να υπερβεί τα στάδια της εξέλιξής του. Μπορεί να οριμάσει λίγο παραπάνω ή λίγο παρακάτω, αλλά θα ακολουθήσει την ηλικία, τη βιολογία του. Το ίδιο και οι κοινωνίες. Δεν μπορούμε σήμερα να εγκαθιδρύσουμε τη δημοκρατία. Όχι γιατί δεν είναι ωραίο πολίτευμα, αλλά γιατί δεν έχει τις προϋποθέσεις για να εφαρμοστεί. Σήμερα
Το ζήτημα και το διακύβευμα είναι να πλησιάσουμε στην αντιπροσώπευση, να πάψουμε να αντιμετωπίζουμε το σύστημα με όρους δεοντολογίας και να το κάνουμε λίγο αντιπροσωπευτικό, να πλησιάσει η ανάσα της κοινωνίας. Οι εξελίξεις έτσι γίνονται. Γίνονται δηλαδή κατά στάδια. Όποιος σήμερα μιλάει για δημοκρατία, ουσιαστικά ακυρώνει το διακύβευμα να προσεγγίσουμε την αντιπροσώπευση, να προσομοιάσουμε το σύστημα προς την αντιπροσώπευση. Αυτός πρέπει να είναι ο στόχος. Για να αρχίζει να ανατρέπεται η ισορροπία που διαράγει μεταξύ κοινωνίας, πολιτικής και αγορών που προμηνύεται να γίνει πιο ισχυρή στο μέλλον. Θα πρέπει όμως πάντα να έχουμε ως στόχο και ως βλέψη το ιδανικό, την πραγματική δημοκρατία. Προσέξτε, δεν είναι θέμα ιδανικών. Είναι θέμα πραγματικοτήτων. Είναι άλλο πράγμα η ουτοπία. Ουτοπία είναι κάτι το οποίο διαμορφώνει κάποιος στο μυαλό του, αλλά που δεν έχει αντιστοίχηση στην εξέλιξη του ανθρώπου. Και δημοκρατία είναι ένα πραγματικό γεγονός το οποίο δεν έχει επικαιρότητα σήμερα. Θα έχει επικαιρότητα στο μέλλον. Άρα δεν είναι ουτοπία η δημοκρατία. Είναι απλώς ανεπίκαιρη σήμερα και είναι λάθος να επιδιώκουμε τη δημοκρατία, διότι δεν υπάρχουν οι θεμελιώδεις οικονομικές, επικοινωνιακές και ιδίως ιδεολογικές προϋποθέσεις για να εφαρμοστεί. Αλλά είναι πολύ σημαντικό να επιδιώξουμε μια προσομοίωση αντιπροσώπευσης για να μπορέσει να αλλάξει ο συσχετισμός των δυνάμεων. Όχι γιατί εγώ θεωρώ ότι είναι καλύτερο αυτό το σύστημα από τη δημοκρατία ή την ακρεφνή αντιπροσώπευση, αλλά γιατί οι μελέτες μου μέσα από την, όπως την αποκαλώ, κοσμοσυστημική γνωσιολογία που επιστρατεύει πραγματολογικές προϋποθέσεις της εξέλιξης των κοινωνιών από τον ελληνικό κόσμο μέχρι το σύγχρονο, με οδηγεί στο συμπέρασμα αυτό της βιολογίας των κοινωνιών. Επομένως, θεωρώ ότι πρέπει να είμαι πραγματιστής, να ξέρω δηλαδή τι μπορεί να γίνει και όχι τι θα ήθελα να κατασκευάσω το μυαλό μου για να γίνει, γιατί θα αποτύχω. Έρχονται τώρα εκλογές. Ο ελληνικός λαός καλείται να αποφασίσει ποιο κόμμα θα κυβερνήσει την Ελλάδα. Εσείς ποιο πιστεύετε ότι θα πρέπει να είναι τα κριτήρια με βάση τα οποία θα πηγαίνει ο πολίτης στην κάλπη? Τα κριτήρια πρέπει να είναι τα ίδια που υπήρξαν και την προηγούμενη φορά. Δηλαδή να εξαναγκάσει το κομματικό κατεστημένο να συζητήσει πάνω στο ζήτημα διάσωση της Ελλάδας, άρα της κοινωνίας, και όχι να διαγωνίζεται πάνω στο πτώμα της κοινωνίας, δηλαδή ποιος θα την οδηγήσει στον περαιτέρω ενταφιασμό της. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι δεν πρέπει να δώσει ηγεμονία σε κανέναν, πρέπει να διασπείρει την ψήφο της έτσι ώστε να τους εξαναγκάσει να βρεθούν προ της πραγματικότητας η οποία θα θέτει το δίλημα ή αλλάζεται ή καταραίεται, και μέσα από την κατάρρευση, όσο και αν είναι επώδυνη και για την κοινωνία και για τη χώρα, να δημιουργηθεί το καινούριο. Διότι όσο συνεχίζουν την ίδια τακτική, δεν υπάρχει διέξοδος. Καταλαβαίνω τους ανθρώπους που σκέφτονται με το δίλημα ευρώ ή δραχμή, κυβέρνηση ή ακυβερνησία, αλλά μπορώ να τους διαβεβαιώσω ότι με το ίδιο δίλημα ζήσαμε τα τελευταία 2 χρόνια και το ίδιο δίλημα θα μας οδηγήσει περαιτέρω σε αδιέξοδα. Δεν θα βγούμε από τα αδιέξοδα εάν δεν ανασυγκροτήσουμε το πολιτικό σύστημα και το κράτος, ώστε να αντιστοιχηθεί με το συμφέρον και τη συλλογικότητα της κοινωνίας. Και επομένως ένας τρόπος υπάρχει. Ή να δράσουμε, που δεν το βλέπω, ως πραγματικός δήμος, και να τους εξαναγκάσουμε σε μία στιγμή να το κάνουν, ή μέσα από την ελάχιστη αυτή δυνατότητα της εκλογής, της ψήφου, να τους δημιουργήσει το αδιέξοδο. Να προσθέσουμε και κάτι εδώ. Έχει τέτοιο χειραγωγητικό χαρακτήρα αυτό το εκλογικό σύστημα, που η σοφία της κοινωνίας στο πολιτικό της αποτέλεσμα που έδωσε την τελευταία φορά στις εκλογές της 6 Μαΐου, δείχνει ότι βρίσκει διεξόδους όταν θέλει. Και είναι
αντισυνταγματικό στην ολότητά του το σύστημα, το εκλογικό, όπως και το κομματικό σύστημα, όπως λειτουργεί. Αν θέλετε μπορούμε να πούμε μερικά πράγματα ως προς αυτό, γιατί έχουν σημασία. Το γεγονός ότι δεν λαμβάνεται υπόψη η λευκή ψήφος. Είναι αντισυνταγματικό, παραβιάζει την ισότητα της ψήφου. Το Σύνταγμα. Εάν δεν τους αρέσει το Σύνταγμα, γιατί το καθιέρωσαν και γιατί δεν το καταργούν. Να πούν ότι δεν μας ενδιαφέρει η ισότητα της ψήφου. Την ακυρώνουμε ως προς το λευκό. Δεν μας ενδιαφέρει η αποχή. Δεν νοείται να υπάρχει αποχή που σήμερα ήταν 35, αύριο μπορεί να είναι 80%. Να μην επιτρέπει δηλαδή στην κοινωνία να αυτενεργήσει πολιτικά μέσα από το ελάχιστο της ψήφου και να πει δεν σας θέλω συνολικά ψηφίζω λευκό ή δεν σας θέλω συνολικά ψηφίζω απέχω από την ψηφοφορία. Η αποχή πώς θα μπορούσε να λυθεί υπόψη. Να υπάρχει ένα ελάχιστο απαρτίας. Ένα ελάχιστο απαρτίας. Χωρίς το οποίο να μην εκλαμβάνεται ως έγκυρη διαδικασία. Βεβαίως. Ναι. Γιατί όχι. Αυτή είναι η έννοια της ισότητας της ψήφου. Να μην μιλήσουμε για δημοκρατία και άλλα τινά. Γιατί ακυρώνουμε το μισό εκλογικό σώμα. Γιατί εξαναγκάζουμε να ψηφίζουν μόνο αυτό που θέλουν αυτοί, δηλαδή τον έναν ή τον άλλον. Αν πάμε παρακάτω, δεν λέω τις εκλογικές περιφέρειες. Πάρτε την αναλογική τώρα, έτσι, γιατί μέσα στην εξαπάτηση υπάρχει και ο εφημισμός. Αποκαλούν ενισχυμένη αναλογική την λιγότερο αναλογική. Θα έπρεπε να είναι πιο αναλογική. Την αναλογική έστω που εφαρμόζουν, έτσι, την εφαρμόζουν ή την διεκδικούν, όπως έχω πει πολλές φορές, προκειμένου να αποκτήσουν μεγαλύτερη αυτονομία από την κοινωνία. Δηλαδή να γίνουν κι άλλοι παίχτες στο παιχνίδι της πολιτικής ηγεμονίας. Έτσι. Να πάμε παρακάτω. Δεν λέει το Σύνταγμα ότι υπάρχει το δικαίωμα του εκλέγην και εκλέγεστε. Λοιπόν, ποιος αποφασίζει ποιος είναι υποψήφιος. Τα κόμματα δεν αποφασίζουν. Δεν τους δίνει νομιμοποίηση η δικαιοσύνη. Ποιος θα έχει τη δυνατότητα να παίξει πολιτικά εάν δεν ενταχθεί στα κόμματα, αν δεν τον υιοθετήσουν τα κόμματα. Αυτό δεν είναι αντισυνταγματικό, πέραν της πειθαρχίας κλπ. Να πάμε και λίγο παρακάτω. Συγγνώμη, ξαπάνω σε αυτό, πώς θα κατέβαινε αντί κάποιου πιστεύω που δεν θα ήθελε να ενταχθεί σε κάποιο κόμμα, απλά ανεξάρτητα. Μην μιλήσουμε για το σύστημα τώρα αυτό, γιατί υπάρχουν τρόποι απλώς. Όχι, να το υποστηρίζετε αυτό. Βεβαίως δεν έχουν δικαίωμα να αποφασίζουν έτσι. Αυτό σημαίνει ότι τα κόμματα τα ίδια θα έπρεπε να έχουν άλλη οργάνωση και να μην είναι προσωποπαγή. Έτσι ελέγχουν ποιος θα μπει και ποιος θα μπει, λέτε. Βεβαίως. Πρέπει τα κόμματα να είναι κόμματα της κοινωνίας. Είδατε το μεγάλο κόλπο που εφήρμοσαν τελευταία, που κάλεσαν τους φίλους και τους κομματικούς να ψηφίσουν τις ηγεσίες. Και αυτό το είπαν δημοκρατικό. Στην πραγματικότητα απέβλεπτε στο να αυτονομηθούν οι ηγέτες και από τα ίδια τα κόμματα, τους μηχανισμούς των κομμάτων. Διότι αν θέλανε την κοινωνία να λειτουργήσει για την εκλογή των ηγεσιών, θα έπρεπε να θέλουν την ίδια κοινωνία να λειτουργήσει και για τον έλεγχο των ηγεσιών και για την ανάκλησή τους. Να θεωρηθεί δηλαδή ότι το σώμα που ψήφισε ψηφίζει και για την ανάκληση και για τον έλεγχο. Αλλά αυτό δεν το θέλουν και γι' αυτό την αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων, αυτό το όργανο που δημιούργησαν προκειμένου να καταδολιεύσουν το δημόσιο χώρο και να προστατεύσουν τη διαπλοκή και τη διαφθορά σε όλα τα πεδία, το έβαλαν να αποφασίσει ότι είναι προσβολή των προσωπικών δεδομένων να κρατήσει αρχείο το κόμμα. Το σωστό ποιο ήταν? Να πει ότι αυτοί συγκροτούν Δήμο αφού εξέλεξαν, θα έπρεπε να έχουν τη δυνατότητα να προτείνουν και δικούς τους υποψηφίους, να γίνει εσωτερική διεργασία, αλλά αφού συγκροτούν Δήμο έχουν και το δικαίωμα της ανάκλησης και του ελέγχου. Έτσι. Ή δεν είναι επίσης αντισυνταγματικό το θέμα της κατανομής του χρόνου, πέραν των χρημάτων, που λέει λατούν το κράτος σε περίοδο κρίσης για να έχουν οικονομική άνεση και δεν δίνουν κανένα λογαριασμό για το πώς διαχειρίζονται το χρήμα αυτό. Αλλά κατανομή του χρόνου. Αποφασίζουν λέει την κατανομή του χρόνου με βάση τις εκλογές που προηγήθηκαν. Μα το εκλογικό σώμα είναι ρευστό και αποφασίζει διαφορετικά. Δηλαδή λέω διαρκώς το παράδειγμα,
Εάν εγώ είμαι Ολυμπιονίκης στα 100 μέτρα στους προηγούμενους Ολυμπιακούς αγώνες, στους επόμενους, εάν συμμετάσχω πάλι, θα μπω 80 μέτρα μπροστά από αυτούς οι οποίοι θα είναι στο εφαλτήριο. Είναι τρομακτική φαλκίδευση, δηλαδή, του στοιχειώδους, που είναι μια ισότητα στο χρόνο των μονομάχων. Σας απαριθμίσα αυτά, μπορώ να σας απαριθμίσω κι άλλα για να δείτε τι φαλκίδευση και τι αντισυνταγματική παραποίηση για το Σύνταγμα που οι ίδιοι σημειώνω δημιούργησαν, επιχειρούν τα κόμματα προκειμένου και να θέτουν σε ιδιώτευση και σε φαλκίδευση τη γνώμη της κοινωνίας, αλλά και τα ίδια να μπορούν να ηγεμονεύουν δημιουργώντας προσωποπαγείς ηγεσίες. Δηλαδή ιδιοποιούμενοι αυτοί που είναι μέσα τις ηγεσίες. Είναι χαρακτηριστικό το εξής. Το κάνουν οι συνάδελφοί μου κάθε φορά μετά τις εκλογές που γράφουν βαρύγδουπα άρθρα για να πούν πόσο ανανεώθηκε το πολιτικό προσωπικό, που στην πραγματικότητα ανανεώνεται πολύ περισσότερο από κάθε άλλη χώρα. Γιατί γίνεται αυτό? Διότι δεν υπάρχει εσωκομματική διαδικασία. Είναι όλοι άστεγοι εάν δεν έχουν την εύνοια της ηγεσίας, δηλαδή του πυρήνα που κρατάει στην ιδιοκτησία το κόμμα. Επομένως, η ανανέωση γίνεται για να μπορεί να ανανεώνεται διαρκώς η κυρίαρχη προσωποπαγής ηγεσία. Βλέπετε όμως πόση νομιμοποίηση παρέχει η κρατική διανόηση σε όλα αυτά. Άλλο τεράστιο θέμα γι' αυτό. Αλλά και ακόμα πιο σημαντικό είναι το πώς θα μπορούσε η εσωτερική διανόηση να συμβάλλει στην ανασυγκρότηση του κράτους και του πολιτικού συστήματος. Δεν μπορεί γιατί δεν θέλει. Η διανόηση. Παραδείγματος χάρη. Ακούστε, η διανόηση, η κυρίαρχη διανόηση στην Ελλάδα, αυτή που, όπως θα έλεγε ο Γκράμσι, έπαιξε ή δήλωνε ότι έπαιζε το ρόλο του οργανικού διανοούμενου, μετατράπηκε σε οργανικό νομέα της εξουσίας. Συγκατανευσιφάγοι έγιναν. Αυτό δείχνει κάτι. Όσο από τη δεκαετία του 80 γιγαντωνόταν η λαιλασία και η πελατειακή αποδόμηση του κράτους, τόσο η διανόηση πολεμούσε την εθνική συλλογικότητα, την κοινωνική συλλογικότητα, για να δώσει νομιμοποίηση σε αυτό το κράτος. Γιατί αυτό, σε αυτό συμμετείχε ως νομέας, ως συγκατανευσιφάγος. Αυτό είναι το δράμα αυτής της χώρας. Και γι' αυτό το λόγο είδαμε, υπέστην εγώ αυτές τις επιθέσεις σε πολύ μεγάλο βαθμό, γιατί ήγηρα αυτό το ζήτημα με μια αρθρογραφία που ξεκίνησα τη δεκαετία του 90 με αφορμή μια παρέμβαση, γιατί κάλεσαν εδώ και εξωτερική βοήθεια το Hobsbawm να πει τις δικές του ανοησίες, ηγέρθη τεράστιος θόρυβος, διότι έπρεπε να νομιμοποιηθεί η αντίληψη ότι η εθνική συλλογικότητα είναι το κράτος και όχι η κοινωνία. Και ακούγαμε διαφόρους από αυτούς της διανόησης που αποδομούσε, δούλευε για την αποδόμηση της κοινωνικής μας συλλογικότητας, να καθιβρίζουν την κοινωνία και το ιστορικό της παρελθόν και να δηλώνει με θράσος ότι πρέπει να αποδομήσουμε την κοινωνική συλλογικότητα, τη συλλογικότητα των Ελλήνων. Μα αυτή η συλλογικότητα είναι το μέτρο της αντίστασης μιας κοινωνίας απέναντι στην ιδιοποίηση του κράτους ή στη διεθνή των αγορών. Άρα ξέρουμε γιατί το έκανε αυτό. Γιατί νομιμοποιούσε αυτό το κράτος εις βάρος της κοινωνίας και του συμφέροντός της. Άρα λοιπόν, για ποια διανόηση να μιλήσουμε? Και από εκεί και πέρα, αυτοί οι οποίοι, δεν ξέρω πόσοι, έχουν αρθρώσει έναν διαφορετικό λόγο, έστω και οριακό, έχουν βρεθεί έξω από τους θεσμούς. Δεν είναι τυχαίο ότι άνθρωποι όπως εγώ έχουν βρεθεί και πολεμηθεί σε ασύλληπτο βαθμό, με προσπάθεια, τώρα πια δεν γίνεται λόγω του ίντερνετ, να αποκλειστώ από κάθε θεσμό και μέσο ενημέρωσης, επί δεκαετίες. Ακριβώς γιατί αντέτεινα
αυτόν τον πολιτικό λόγο ως προς το πολιτικό σύστημα και αυτόν τον πολιτικό λόγο ως προς την κοινωνική συλλογικότητα και το συμφέρον της. Δηλαδή μια νέα σχέση κοινωνίας και πολιτικής που θα έχει ως πρόσημο την πρόοδο και όχι τη χειραγώγηση, όχι το κράτος κατοχής. Εγώ ήθελα να κάνω μια τελευταία ερώτηση, να μου πείτε. Πώς βλέπετε το γεγονός ότι μέσα στην Βουλή αυτή τη στιγμή υπάρχουν βουλευτές όπως η κυρία Ρεπούση και ο κύριος Τατσόπουλος, ο οποίος είναι συγγραφέας. Την κυρία Ρεπούση φαντάζομαι την γνωρίζετε, τον κύριο Τατσόπουλο δεν ξέρω. Να μου πείτε την άποψη σας για αυτούς τους δύο. Δεν είναι αυτοί οι δύο. Είναι ολόκληρο το σύστημα της διανόησης που εργάστηκε με στόχο την κοινωνική αποσυλλογικοποίηση, την αποδόμηση του συλλογικού ιστού. Έχει σημασία, είναι βαθιά αντιδραστικές δυνάμεις αυτές. Διότι τι είναι πρόοδος? Πρόοδος είναι ότι απελευθερώνει την κοινωνία, άρα ότι συγκροτεί θεσμικά τη συλλογικότητά της και ότι απελευθερώνει σε όλα τα επίπεδα, ότι απελευθερώνει τις δημιουργικές δυνάμεις της κοινωνίας. Άρα, εάν μιλάμε για πρόοδο, θα πρέπει να αναφερόμαστε στην κοινωνία, διότι αυτή είναι ο λόγος ύπαρξης και αυτών. Εάν θέλουν λοιπόν να αποδομήσουν την κοινωνία, θέλουν την κοινωνία να είναι ιδιώτης, να μην έχει ηθικό και πραγματικό έρισμα να αντιτείνει απέναντι στο κράτος και στην πολιτική των κατακτητών του το συλλογικό της επιχείρημα, γιατί η κοινωνία αυτή για τους ολιγαρχικούς και βαθιά αντιδραστικούς κρατικούς διανοούμενους είναι επικίνδυνη. Γι' αυτό και τους βλέπετε με πολύ μεγάλη ευκολία για να παίξουν αυτό το παιχνίδι, υιοθετούν τον εθνικισμό του αντιπάλου, γιατί δήθεν η συλλογικότητα είναι εθνικιστική. Το να επιδιώκει μια κοινωνία την ελευθερία της, την ευημερία της, είναι εθνικιστικό. Γι' αυτό και βλέπετε πολλούς από αυτούς να αντιτείνουν και κάτι άλλο, να επιστρατεύουν το επιχείρημα ότι η πλειοψηφία είναι εναντίον, εχθρός των δικαιωμάτων. Τι σημαίνει αυτό η πλειοψηφία? Δεν εννοούν την πλειοψηφία, την κάθε πλειοψηφία, την πλειοψηφία της Βουλής. Δηλαδή δεν εννοούν την πλειοψηφία των ελίτ, αλλά την πλειοψηφία της κοινωνίας. Η κοινωνία είναι εχθρός των δικαιωμάτων. Ποιων δικαιωμάτων? Αυτών οι οποίοι όταν παίρνανε 2 και 3% στο εκλογικό σώμα χρησιμοποιούσαν τη χώρα ως χωματερή του παγκόσμιου καπιταλισμού, που αντί να πάνε εκεί που παράγεται το κοινωνικό πρόβλημα, στο Πακιστάν, στην Ινδία, στο Αφγανιστάν, στο Ιράκ, στον τρίτο κόσμο γενικά, μας λένε ότι πρέπει να το δεχθούμε εμείς ώστε εκεί να αποσυμφορηθούν οι εντάσεις εναντίον του καπιταλισμού, για να δουλέψει άνετα ο καπιταλισμός, τον οποίον υποτίθεται ότι εχθρεύονται, και να έρθει να γίνει μέρος του δικού μας προβλήματος, του κοινωνικού προβλήματος. Είναι άλλο πράγμα να διαχειρίζεσαι την οικονομική μετανάστευση ώστε να μην διαρριγνύει τον συλλογικό σου ιστό, τον κοινωνικό ιστό, και να είναι χρήσιμη για την κοινωνία της χώρας στην οποία δημιουργείται το θέμα, και άλλο πράγμα να χρησιμοποιείς την οικονομική μετανάστευση ως εργαλείο για να πολεμήσεις την κοινωνία των πολιτών, γιατί δεν σου δίνει εκλογικό αποτέλεσμα για να παίξεις και εσύ το ρόλο σου. Περί αυτού πρόκειται. Είναι βαθιά αντιδραστικές δυνάμεις που έχουν ιδεολογία ακρεφνώς ολιγαρχική, αλλά με αντιδραστικό πρόσημο, και που εχθρεύονται την κοινωνία. Γι' αυτό και τα λένε όλα αυτά. Γι' αυτό και συμπεριφέρονται έτσι. Γι' αυτό και υιοθετούν τον εθνικισμό του αντιπάλου, για να πολεμήσουν όχι τον εθνικισμό του Έλληνα, αλλά την εθνική συλλογικότητα. Δηλαδή το συλλογικό υποκείμενο αυτής της χώρας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και ελπίζουμε να τα ξαναπούμε σύντομα.